Συγγνώμη από του αγαπητικού των Ισπανών που βάλαμε το τραγούδι και επαναστατήσατε. Οι αγαπητικοί των Ισπανών, συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε μια αδυναμία. Έχουμε μια αδυναμία. Εντάξει. Και δεν έχει σημασία ότι είναι ένα παιχνίδι ακόμα. Οι Άγγλοι το τραγουδάνε πριν ξεκινήσουν τα προκριματικά. Δεν το τραγουδάνε όταν φτάνουν τελικό. Οι Άγγλοι το τραγουδάγανε πριν εφευρεθεί το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Δηλαδή λέτε αν του νοιάζει αν θα το τραγουδήσουν, αν θα το πάρουν ή όχι. Αυτό το τραγουδάνε από το... με το που πατήσαν το πόδι στη Γερμανία. Μα δουλεύετε τώρα. Ασχολούνται. Δεν ασχολούνται. Δεν του νοιάζει, δεν του απασχολεί. Όπω δεν του απασχολεί καθόλου και πολύ καλά κάνουν όλοι αυτοί. Η γκρίνια αλαζονία των Ολλανδών. Αυτό που είναι από τα πιο εκνευριστικά πράγματα που μπορεί να συναντήσει. Θα σου πω αμέσως. Α, παρακαλώ. Μπορεί να συναντήσει τη ζωή σου. Ναι. Συγγνώμη. Έδωσε έμφαση τώρα, το καταλάβαμε αυτό που είχαν. Βγήκε ο σοβαρός, σεμνός και μετρημένος Βέρτζιλ Φαντάικ μετά το τέλος του παιχνιδιού και είπε, αφού είπε εντάξει, ναι, δεν αυτό, δεν παίξαμε πολύ καλά. Λέει, ένα πράγμα δεν θα σα πω. Ο διαιτητής μετά το τέλος του αγώνα έφυγε τρέχοντας, λέει, και αυτό τα λέει όλα. Ναι. Τι λέει? Ότι. Ότι τι. Ότι. Ότι τι λέει? Τι μπορεί να σημαίνει? Μπορεί να τον είχε πιάσει κόψιμο. Ναι. Δηλαδή. Δηλαδή τι ακριβώς λέει? Τι ακριβώς είδες, αγαπημένε Φαντάικ, σε επίπεδο σφαγής και εξανέστης? Τι επιχείρημα? Δεν είπε κάτι. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Λοιπόν, και μετά από αυτόν βγήκε και ο αγαπημένος κατά τα άλλα, πάντα αγαπημένος, ο Ράφαελ Φαντερφάρτ. Ναι. Και είπε, λέει, η Αγγλία είναι ομάδα για τα τα. Ναι. Όσο περνούσε η ώρα δεν ήθελα να κάνω το παραμικρό. Παρότι είχαν εξαιρετικούς παίκτες στο γήπεδο. Ούτε εμείς βέβαια κάναμε πολλά πράγματα. Άρα και εμείς είμαστε Είχαμε λέει ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να πει περισσότερα, και μετά του λέει, Ράφα, λέει, πες μας λίγο για το πέναλτι. Λέει, τόσο διαιτητής, λέει, όσο και απευθύνος για το ΒΑΡ, θα πρέπει να μπουν στη μαύρη λίστα. Ήταν τρομερό αυτό που συνέβη. Η Μπιάτζελα Δημητρίου. Μπήκε μόνο στη μαύρη λίστα, ναι. Μάλιστα, εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά. Εντάξει, αυτές οι χαζοαλαζονικές δηλώσεις. Και ένα μπουκάλι ξύδι από το Σαουθάμπτον κερασμένο. Τι άλλο να πούμε, ναι, δηλαδή. Τίποτα. Τι άλλο να πούμε. Τι να. Ας παίζατε όπως παίξατε καλά στα προηγούμενα παιχνίδια, να κερδάγατε, να περνάγατε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Βάλανε άλλη γκολ στο 90 κάτι. Sorry. Είναι, όπως και να το κάνεις, σκληρό αυτό το πράγμα για οποιαδήποτε ομάδα. Εντάξει, τι να γίνει. Να πω ότι τους είχατε κλεισμένους στην περιοχή, τους άκουσες, τους βομβαρδίζατε και βάλαν τον γκολ στο 90 φεύγα, ας πούμε, για να πεις, πω ρε παιδί μου, τι αδικία ήταν αυτή, τι ποδοσφαιρική αδικία. Δεν έγινε έτσι. Ναι. Εντάξει, τι να γίνει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, την ώρα αυτή ναι. που τα λέμε εμείς αυτά στο Essen. Να πούμε στη γενέτειρα του Ότο Ρεχάγκελ, γιατί έχει σημασία και η επιλογή της πόλης. Η Legends, η θρύλη του Euro 2004, η εθνική μας ομάδα, σχεδόν ολόκληρη, αντιμετωπίζει τους UEFA All Stars. Γατάκια. Μπροστά στους δικούς μας. Είμαστε στο έκτο λεπτό, είναι 0-0, αλλά πολύ συγκίνηση, όπως καταλαβαίνετε, για όλους τους παίκτες που βλέπουμε. Η Εθνική έχει κατέβει με Νικοπολίδη Τέρμα. Να πάμε Τζόρμπα, γιατί έχουμε Δημήτρη Τζόρμπατζόγλη εκεί, όπως το παρακολουθεί το παιχνίδι. Και θέλουμε να μας βοηθήσει. Καλώς τον, τι κάνεις? Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα από το Essen. Εντάξει, το χαιρόμαστε. Ζούμε πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Να βλέπουμε την Εθνική μετά από 20 χρόνια. Είναι συγκινητικό, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να τους βλέπεις και να ξαναγυρίζεις λίγο πίσω στα καλύτερα μας χρόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τι να πω, δεν μπορώ να περιγράψω, δηλαδή ο Καραγκούνης είναι όπως τότε, δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, δηλαδή, ο Μπασινάς είναι καλύτερος από τότε. Όλη η παρουσία, η σωματοδομή του, όλο το φυσικό, όλο, δεν είναι ο Μπασινάς, είναι ίδιος, είναι ολόιδιος. Εντάξει, είναι κάποιοι λίγο πιο μεγάλοι. Η Εθνική ξεκίνησε, πάμε με Δέλα Καψή στα στόπερ, Νικοπολίδης κανονικά στο τέρμα, ο Φίσας αριστερά, δεξιά ο Σεϊταρίδης, ο Μπασινάς που πρέπει να έχει τρέξει ήδη κανένα 2 χιλιόμετρα, ο Ζαγοράκης γκρινιάζει μόνιμα από το ζέσταμα, μόνιμα, έχει υποσχεθεί ότι θα μαλώσει και είναι πιθανό να μαλώσει με τους δικούς του, παρά με αντιπάλους. Γκρινιάζει και δεν του φέραν το λιζαραζού να τον τριπλάρει. ναι.
ακούτε το Ελλάς Ελλάς από περίπου 5. Φεύγει ο Χαριστέας στον ταξιά τα αριστερά στην πλάτη του Κάμπελ, μπαίνει περιμένω Γιανακόπουλος και ο Ματεράτη το προλαβαίνει. Ο Ματεράτη που αποδοκιμάστηκε, αλήθεια σας λέω, προφανώς για ό,τι συνέβη στην πιο διάσημη ίσως στιγμή της καριέρας του, όχι καλύτερη, με τον Ζιντάν, σε εκείνο τον τελικό. Μια χαρά στέκονται οι διεθνείς, το μίλησα τώρα και φεύγει ο Ζέντορφ, τι να πεις, αγάπη τεράστια, τους πέρασε όλους στο μεταξύ. Παίζει για τον Κλάιφερτ, πατάει περιοχή, σουτάρει, ο Νικοπολίτης δυσκολεύεται και ο καυσής μας σώζει. Εννοείται ότι παίζουν όλοι για το αποτέλεσμα, εννοείται. Δεν υπάρχει, δηλαδή τι να πει στον Καραγκούνη, ότι σήμερα θα παίξουμε για να διασκεδάσουμε. Ο Καραγκούνης αν δεν βάλει γκολ δεν φεύγει από εκεί. Ναι, πραγματικά. Ναι, που έχει δώσει και πολλά παιχνίδια από όσο ξέρω. Με πίνακτους πάντα πηγαίνει, πάντα πηγαίνει. Ειδικά με την Ίντερ έχει πάει σε όλα. Και είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Χαριστέας, που είναι και πολύ αγαπητός. Κατσουράνης προσποιείται, πασάρει κάθετα στο Γιανακόπουλο, πολύ καλή σκέψη. Δεν βγήκε. Απ' την άλλη είπαμε με Ματεράτσι, Κάμπελ οι αντίπαλοι, δεξί μπακ είναι ο Σανιά, πάρα πολύ καλή κατάσταση και αυτός. Αριστερά ο Σιλβέστρ, με Μακελελέ τώρα, τι να ακούμε Μακελελέ και που τον βλέπεις ανατριχιάζεις όπως και το Ζέντορφ. Ο Φίγκο παίζει βασικός και είναι αρχηγός. Μπροστά ο Κλάιφερτ, ο Ρόμπι Κιν. Βλέπουμε και το Ρόμπι Κιν, το οποίο πέναμε καφέ νωρίτερα, στο ίδιο καφέ βεβαίως, όχι μαζί. Πολύ πολύ συγκριτικό, ο Ρεχάγκελ το διασκέδασε αφάνταστα και είπαμε ότι έδινε και από νωρίς κάποιες εντολές να είναι πειθαρχημένοι, να κοιμηθούν, να φάνε, να μην καπνίζουν κτλ. Τον είδαμε να έχει και ένα πολύ ζεστό τετατέτ με το λέμα, αν είδα καλά, στη σέντρα. Ναι, μπορεί. Βγήκε... με ασκήσεις γυμναστικής, 86χρονος ο το Ρεχάγκελ, που το χαίρεται πάρα πολύ, το καταλαβαίνουμε για όλους τους λόγους. Πολύ πολύ ωραία βραδιά, καταπληκτική η διοργάνωση, Ρόμπι Κιν με τον Φίγκο συνδυάζονται, ο Ζέντερφ είναι τρομακτικός στις ενέργειές του και νομίζω ότι θα παίξουν όλοι, κάποιοι 3-4 μόνο Έλληνες διεθνείς νομίζω ότι δεν θα αγωνιστούν με κάποια θέματα υγείας, γεροί να είναι, πραγματικά να είναι γεροί για όσα μας έχουν προσφέρει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. 0-0 στο δεκάλεπτο. Ναι, θα έρθουμε πάλι μετά σε σένα, κάνω το απολαύσεις, θα έρθουμε έτσι να μας δίνεις κλίμα. Εντάξει, εσύ δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου, δηλαδή όχι, όχι. Είναι εξαίρεση. Είναι ένας και ένας, ναι. Είναι ένας και ένας. Εκτός από αυτούς που είπε ο Δημήτρης για τους All Star, αγωνίζεται επίσης ο Εσχέν, και ο David James τέρμα. Να πούμε. Για εμάς η ομάδα είναι όπως λέει και κάποιος, αύριο δεν πρέπει να βγει ένα άρθρο ότι ο Ρεχάγκελ δεν αλλάζει ομάδα ούτε στα επαιτειακά φιλικά. Ναι, δεν αλλάζει δεκάδα. Δεν αλλάζει ο coach. Αυτή είναι η ομάδα του. Η ίδια κανονικά. Η ομάδα που κατέβασε στην Πορτογαλία με την ίδια ομάδα παίζει. Αλλά με αυτή δεν θα έπρεπε να παίξει. Ναι, συγγνώμη, ποιο θα έπρεπε να παίξει. Αυτοί ξεκινάνε. Αυτοί είναι οι legends. Αυτοί γίνανε legends. Sorry κιόλας δηλαδή. Τι να κάνουμε. Παιδιά, στο Κοσμοτέ Σπορ 1 είναι το παιχνίδι για σας που ρωτάτε. Ναι. Όποιος έτσι έχει δυνατότητα να το δει, θα περάσει σίγουρα καλά. Ναι. Ξέρεις, μόνο και μόνο που βλέπεις αυτές τις πολύ αγαπημένες φάτσες, σίγουρα περνάς καλά. Ναι. Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραία. Είναι πολύ όμορφα αυτό. Είναι πολύ όμορφα. Και επίσης, ο μόνος που είναι σοβαρός όπως και τότε, έτσι και πάντα, έτσι και τώρα, θα είναι μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, είμαι βέβαιος, είναι ο Μιχάλης Καψής, έτσι. Που θυμίζουμε ότι ζήσαμε την εποπτεία που ζήσαμε και ένα από τα πιο διάσημα άρθρα τα οποία κυκλοφορούν από τότε και μέχρι σήμερα είναι 9 συν 1 φωτογραφίες του Μιχάλη Καψή να μην πανηγυρίζει το Euro 2004. Και όντως είπα τουλάχιστον 10 φωτογραφίες με όλους έκσταση, κούπες και αυτά. Και ο Καψή σαν να σκέφτεται τι που αν έχει θερμοσύφωνα. Ήταν ναι, αυτή τη φάτσα. Ναι. Θερμοσύφωνα τον έχω κλείσει τώρα ή και ένα μήνα. Ναι, ή τι, ναι. Έξω, τι θα μπορούσα να έχω κάνει καλύτερα, ας πούμε, σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Τρομερό. Πραγματικά τρομερό. Αυτό. Να είναι καλά όλοι τους. Ναι. Πραγματικά να έχουν την υγεία τους. Και να είναι πάντα καλά σε οτιδήποτε κάνουν. Αυτό. Α,
Αυτό. Ορίστε, κερδίσαμε corner. Αυτά είναι. Mm-hmm. Μπροστά ο Δέλλας. Κατάλαβες. Μπροστά, αγαπησής. Κατάλαβες τι γίνεται. Από το Σανιά. Δεν ξέρω ποιος το κέρδισε, θα το δούμε. Συγγνώμη, πραγματικά είναι. Ναι, και το έχει και σε live stream στο κανάλι της Κοσμοτέ TV. Ωραία. Αν θέλετε να το δείτε, επίσης υπάρχει σε live stream. Νομίζω και σε αθλητικά site μπορείτε να το βρείτε. Οπότε και στο YouTube. Ενδεχομένως. Ναι, οπότε ναι, και στο YouTube το παρακολουθούμε. Την εθνικάρα μας. Μιλώντας για εθνικές ομάδες και ειδικά για την Αγγλία, για την οποία συζητάγαμε, πρέπει να πούμε ότι μια βρετανική διαφημιστική εταιρεία έκανε μια πολύ ωραία καμπάνια για το Μουσείο Μετανάστευσης το Αγγλικό και έφτιαξε μια αφίσα όπου είχε την εντεκάδα της Εθνικής Αγγλίας διαγράφοντας πάνω τα ονόματα των παικτών που είτε έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό είτε είναι παιδιά ή εγγόνια μεταναστών. Mm-hmm. Θέλοντας να δείξει, όπως καταλαβαίνετε, το προφανές. Και έβαλε γκολ με γυριστό ο Κατσουράνης. Πρέπει να ήταν βέβαια 4 μέτρα offside, αλλά δεν έχει σημασία. Το χάρηκε ο Ρεχάγκελ. Και ήταν γυριστό, δεν ήταν. Τα βλέπεις αυτά, τον Νικρός. Από το στόμα μου το πήρες. Τον Νικρός λαμβάνει. Τον Νικρός ακούει. Λοιπόν, ναι, και τι ήθελε να δείξει λοιπόν με αυτό το γράφημα. Ότι πολλοί παίχτες ή περισσότεροι παίχτες έχουν ρίξει. Ήταν πολύ offside. Δεν ήταν πολύ offside. Ναι. Ήτανε. Ναι. Ήτανε βέβαια. Ναι, ήθελα να δείξει ότι στην ενδεκάδα της Αγγλίας, ουσιαστικά, αν βγάλουμε τους παίκτες αυτούς που προείπα, θα έμενε ο Pickford, ο Stones και ο Foden. Αυτή είναι η μόνη γκάγκαρη δηλαδή. Ναι, αυτή είναι η μόνη, ναι, η μόνη γκάγκαρη Άγγλη και γενικώς οι 15 από τους 26 παίκτες της Εθνικής Αγγλίας, ότι θα μπορούσαν, ξέρεις, να παίζουν για άλλες εθνικές, ας το πούμε έτσι. Είχαμε hashtag not my national team όμως στην Αγγλία πριν από το Euro. Γιατί και σε αυτά οι Άγγλοι γατιά είναι. Είχαν κάνει hashtag τέτοιο. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Ναι, παιδιά, ο Κάψης είναι ο γιος του Άνθιμου. Βεβαίως. Βεβαίως και είναι ο γιος του Άνθιμου. Να το. Στέλιος. Αυτό δεν ακυρώνεται τώρα. Νομίζω πως όχι. Ωραία. Το βάλε. Μάλιστα. Βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή. Και έχουμε και τον περίφημο Τσολιά, βλέπω στις χερκίδες, που ήταν και τότε, ναι, με την ίδια περικεφαλαία. Με την ίδια φορεσιά. Ναι. 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 Όχι οι Άγγλοι, παιδιά. Οι Ολλανδοί είναι αλαζόνες. Οι Ολλανδοί, όχι οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι έχουν. Εντάξει, άλλο πράγμα. Οι Άγγλοι έχουν για, ναι, το ποδόσφαιρο. Πάμε Τζόρμπα, γιατί έχουμε γκολ. Κάτσε, μήπως ήταν offside. Όχι. Μας ακύρωσαν μια γκολάρα του Κατσουράνη. Ναι, αλλά αυτό ένα όχι. Φυσικό γυριστό. Στην επόμενη φάση σκυλιάσανε. Η assist του Καραγκούνη στον Γιανακόπουλο. Ήταν, δεν ήταν offside, το άφησε. Ο Γιανακόπουλος όπως τότε στην Ισπανία πλάσαρε σωστά τον James, τον φουκαρά αυτόν, από τα παλιά. Και ένα μηδέν η Ελλάδα. Και τώρα κατάμε πίσω όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν είμαστε για πολλά. Ναι. Κατάμε πίσω, το πάρουμε, ναι, με το μισό μηδέν. Ναι. Θα αρχίσει να φωνάζει και ο Ρεχάκη. Δεν γίνεται τώρα αυτό που λέτε, παιδιά. Δεν έχει βάλει γκολ ο Καραγκούνης. Δεν έχει βάλει ο Καραγκούνης. Δεν υπάρχει ρίση, ναι, να κάτσουμε πίσω. Θα είναι 10 πίσω και ο Καραγκούνης θα τρέχει να βάλει γκολ. Ο Καραγκούνης ως αριστερό half extreme. Εντάξει. Δεξιά ο Γιανακόπουλος, αριστερά ο Καραγκούνης. Πρέπει να έχει μετρήσει από εκεί ότι είναι ο Σανιά. Ο Σανιά δεν μας είπες παίζει από εκεί. Είναι πολύ καλός ο Σανιά. Σου λέει τον έχω το Σανιά εγώ. Κάπως τον μέτρησε τους παίχτες. Καλά, εντάξει. Άμα δεν πολύ, δε πολύ κουνιέται ο Σιλβέστρ με την μπάκα, θα πάει από την άλλη. Ωραία. Καρυφέας είναι εξαιρετικός την μπάλα στα πόδια. Ο Βασινάς είναι 4-5 που μπορεί και να είναι καλύτερη από τότε. Που λέει ο λόγος. Πάντως η εθνική παίζει καλύτερα από τότε. Δηλαδή πραγματικά. Αλήθεια. Ωραία. Δημήτρη, τώρα θα δούμε πάλι σε εσένα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά με την εθνική Αγγλίας. Εντάξει, τώρα έχουμε 2-3 μερούλες μέχρι τον τελικό, αλλά μια που είμαστε εδώ, δεν νομίζω ότι θα δούμε τίποτα συναρπαστικά διαφορετικό
στον τελικό από τους δύο προπονητές. Δηλαδή, προπονητές δεν ξέρω. Ε? Δεν ξέρω να σου πω. Από την Ισπανία δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό. Η Ισπανία έχει πάει από την αρχή μέχρι εδώ με ένα αγωνιστικό στυλ συγκεκριμένο. Ναι. Όσοι λείπουν αντικαθίστανται και παίζουν το ίδιο πράγμα με αυτούς που ήταν εκεί. Ναι. Το είδαμε και στο τελευταίο μάτς που είχε απουσίες. Αρκετές, μαζεμένες. Η Ισπανία δεν έχει λόγο να αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω αν θα σκαρφιστεί κάτι καινούριο ο Southgate όπως έκανε στον ημιτελικό. Δηλαδή, ένα-δύο πραγματάκια όπως έκανε στον ημιτελικό εκεί με το Foden και το Saka που λίγο μπερδέψανε και την αντίπαλη άμυνα. Με τον Gain λίγο να τραβιέται προς τα έξω για να ανοίγει yeah. χώρους για αυτούς που μπαίνουν. Μήπως κάτι σκαρφιστεί διαφορετικό. Δεν ξέρω. Δύσκολο, θα είναι δύσκολο το μάτς για την Αγγλία. Η Ισπανία έχει τρομερό κέντρο. Δηλαδή, είναι ένα μάτς που θα πρέπει. Γατάκια είναι. Ο Ράις και ο Μαϊνού να παίξουν 8,5 στα 10. Γατάκια είναι, κάτι ανήλικα είναι εκεί πέρα. Γατάκια, θα τα πιάσει από το Σβέρκο. Θα τα πιάσει ο Ντέκλαν ο Ράις από το Σβέρκο. Θα τα πιάσει. Τα γατάκια αυτά τα ανήλικα που έχουν σχολείο τη Δευτέρα. Από το Σβέρκο θα τα πιάσει, θα πουρπουράνε. Τι θα κάνουν. Θα έχει κλείσει τα 17 την προηγουμένη ο Γιαμάλ. Ανήλικος παραμένει και στα 17. Μάλλον είναι αυτό που λέμε. Ανήλικος παραμένει. Οι άλλοι πάνε στο νοσοκομείο, ξέρω για το. Για μάλλον πάει στον παιδίατρο. Να το θυμόμαστε αυτό. Κατάλαβε. Ακόμα τα εμβόλια τα παιδικά κάνει. Έτσι. Πάει να κάνει μαντούτι εδώ τη Δευτέρα. Έτσι. Έτσι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τίποτα, ναι. Δύσκολο θα είναι το μάτς για τους Άγγλους όπως και να έχει. Ναι. Από τη μία, από την άλλη, ξέρεις. Φτάνει σε ένα τελικό. Μετά λες, έχεις πάρει και λίγο ψυχολογική όθηση γιατί έπαιξε καλά στον ημιτελικό. Απέκλεισε στην Ολλανδία. Δεν πέρασε, ξέρεις. Δεν πέφερε, ας πούμε, να πει ότι. Και λες, εντάξει, παιδί μου, οκ. Δεν είναι μικρό πράγμα δύο συνεχόμενα Euro να είναι τελικό η Αγγλία. Προφανώς όχι. Είναι μεγάλη υπόθεση, όσο προφανώς. Και αν κοροϊδεύουμε, ας πούμε, γενικά την Αγγλία. Είναι σε δύο συνεχόμενα Euro είναι στο τελικό. Ποιος θα αφήσει την μπάλα στον άλλον την Κυριακή? Και οι δύο τι θέλουν την μπάλα στα πόδια τους. Νομίζω ότι δεν θα μπορεί να την έχει την μπάλα στα πόδια της η Αγγλία. Νομίζω εγώ. Έχει τέτοιο passing game η Ισπανία που είναι, ξέρεις, το στυλ παιχνιδιού της. Χωρίς να είναι τακατάκα, ωστόσο. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή είναι passing game χωρίς να είναι το εκνευριστικό αυτό που κουράζει πολύ κόσμο με τις άσκοπες πάσες των δύο μέτρων. Ναι. Με τις πάσες Μπουσκέτς. Δεν το έχει αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το έχει. Έχει την μπάλα στα πόδια της, αλλά κάτι προσπαθεί να την κάνει πάντα. Ισχύει. Από την άλλη, η Αγγλία έχει σφαίρες μπροστά. Ναι. Δηλαδή δεν είναι και εύκολο να αντιμετωπίσεις τη φάση της αντεπίθεσης με αυτούς τους παίχτες. Είναι δύο σπρίντερ οι Άγγλοι μπροστά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία είναι αυτά. Ωραία πονοκέφαλη που λέμε για τους προπονητές να τους λύσουν. Ο Καραγκούνης πήρε ένα καραγκούνικο φάουλ. Ναι. Από το Φίγκο. Νομίζω ότι είναι και το πρώτο φάουλ του παιχνιδιού. Εξαιρετικά, σε αυτά τα παιχνίδια οι επαφές συνήθως αποφεύγονται. Ναι, καλά, ναι, γιατί. Για προφανείς λόγους. Αχ, το μερί μου και τέτοια. Ναι, σου λέει μην πέσει ο γέροντας κάτω και δεν σηκώνεται. Ναι, ναι. Άρα, φαντάζω, ο Φίγκο δεν έκανε σε όλη του τη ζωή τάκλιν. Με την Μπαρτσελόνα, ξέρω, και με τη Ρεάλ και την Εθνική Πορτογαλίας και βρήκε να κάνει τώρα στον Καραγκούνι. Ναι. Άρε, Λουίς. Ζεσταίνει το Γιάννης ο Κούμας και αυτό είναι ένα υπέροχο νέο. Μα παίξει και επιθετικός λόγο. Να βγάλει το άχτη του. Να πει θα παίξω εκεί που ξεκίνησα την καριέρα μου. Βεβαίως. Γιατί όχι. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, συμπληρώνουμε 20 λεπτά και σε λίγο θα ξεκινήσουν οι αλλαγές. Γιατί. Ναι, δεν είμαστε τώρα για. Όχι, δεν είμαστε. Δεν είμαστε για τόσο πολύ. Κανονικά θα πρέπει να είναι και αλλαγές πασχετικές. Δηλαδή να βγει κάποιος και να μπορεί να ξαναμπεί στη δεύτερη μήχρονο ανώτατα σε μένα. Αυτό θα ήταν σωστό. Θα ήταν ωραίο. Αυτό θα ήταν σωστό. Να παίρνουν δηλαδή μια ανάσα, ναι. Να κάτσουν ένα 20 λεπτό μισάωρο, α πούμε, να ξαναμπούν μετά να είναι λίγο πιο ξεκουραστοί. Δεν πειράζει, εντάξει. Ναι, ρε παιδιά, δεν περνάει απαρατήρητη παρουσία του David James. Τόσο άλλο ο David James είναι ένας άνθρωπος, ένας τερματοφυλάκας που έχει αποθεωθεί πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ναι. Και ένας από τους ελάχιστους τερματοφυλάκες στον κόσμο που έχει ολόκληρο DVD με bloopers στο όνομά του. Δηλαδή δεν έχουν πάρα πολύ αυτή την τιμή. Και έχει προσφέρει πολλά στο ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι τα γκολ. Και ο James έχει επιτρέψει να μπουν πολλά γκολ. Πολύ περισσότερα γκολ από αυτά που το αναλογούσαν. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να τον ευχαριστούμε που υπήρχε στο ποδόσφαιρο, διότι μπήκαν πολλά περισσότερα γκολ από αυτά που θα έπαιρναν κανονικά. Αν υπήρχε ένας κανονικός θερματοφύλακας και όχι αυτός. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, Καραγκούνης γκρινιάζει, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Εντάξει, γελάει μετά και λίγο. Παιδιά, αλλά τι εννοείται δεν αντέχεται τρίτο συνεχόμενος κάτοχος Euro που δεν έχει παίξει ένα καλό ημίχρονο στο τουρνουά. Δηλαδή, η Ιταλία στο προηγούμενο Euro δεν είχε παίξει καλά. Μια χαρά είχε παίξει η Ιταλία και καλώς το πήρε κιόλας. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Τι εννοείται δεν έχει παίξει ένα καλό ημίχρονο. Πλάκα κάνετε. Η Αγγλία δεν έπαιξε τώρα στο τελευταίο μάτς ένα καλό παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Έπαιξε. Όχι, τα προηγούμενα ήταν χάλια. Υπερβολές. Τέλος πάντων. Υπερβολές αυτές. Επειδή λέγαμε τον τελικό και για τους Ισπανούς και για τον ανήλικο, λέγεται, δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι η Παρή έκανε πρόταση. Όπα, κάτσε γιατί μπορεί να έχουμε ευκαιρία εδώ. Φάουλ σε πολύ καλή θέση. Άρα Καραγκούνι για σένα είναι όλα.
Ο Ρόμπι Κιν το έκανε στον Καραγκούνι. Ο Ρόμπι Κιν γκρινιάζει, το Καραγκούνι βούτυξε. Απίστευτο να έχει. Όχι, δεν βούτυξε. Όχι, όχι, δεν βούτυξε. Τον έσπρωξε. Δεν βούτυξε, ήταν φάουλ. Αγκαλιέ φουλιά, Ρόμπι Κιν και Καραγκούνι. Αχ, είναι ωραία. Δεν θυμάμαι, είχαν συνεπάρξει στην Ίντερ. Όχι, δεν νομίζω. Για πες λοιπόν, αφημολογείται ότι η Παρή. Ότι η Παρή έκανε πρόταση 250 εκατομμυρίων ευρώ στη Μπαρσελόνα για το Γιαμάλ. Ναι. Η οποία απορρίφθηκε μετά πολλών επένων. Απορρίφθηκε. Ναι, ναι. Παρά τα οικονομικά προβλήματα την Μπαρσελόνα. Εντάξει, να πω 250. Θα δώσουν το Γιαμάλ. Θα δώσουν το Γιαμάλ, θα καλύψουν το μισό χρέος. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Τέλο πάντων, άμα δεν θέλουν. Έγινε μια σέντρα, κόρνερ, η μπάλα. Άρε Σολ Κάμπελ. Άρε Σολ Κάμπελ. Ένα νέα του. Τώρα πρέπει να του δούμε όλου σε κοντινά για να του δούμε καλά. Ναι, έτσι λέγεται. Έτσι ναι. Λέγεται. Θα ήταν ρεκόρ μεταγραφή. Ναι. Έτσι, θυμίζουμε το ρεκόρ. Εξακολουθεί να το έχει η Μπαρτσελόνα σε αγορά, βέβαια, όχι σε πώληση. Όταν είχε πάρει τον. Συγγνώμη, η Παρή που είχε πάρει τον Νεϊμάρ από την Μπαρτσελόνα. 222,5. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή και με τέτοιο hype που έχει ο Γιαμάλ, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσουν πια τα νούμερα. Ο οποίος Γιαμάλ, πρέπει να πω ότι δεν έχει μεγάλο συμβόλαιο. Έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο με την Μπαρσελόνα. Εντάξει, δεν ξέρω ενδεχομένως αν μπορούσε να κάνει μεγαλύτερο συμβόλαιο, ίσως λόγω ηλικίας, αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Να πω την αλήθεια. Δηλαδή, πως ξέρεις, υπόκειται σε κάποιο νόμο το συγκεκριμένο. Αλλά τώρα εντάξει, όπως καταλαβαίνεις. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει κι άλλη ομάδα να δώσει αυτά τα χρήματα. Απ' την άλλη... Κοίτα, με 250 εγώ τον έδινα χθες. 250. Τον έδινε, σαν. 250. Πού ξέρεις τι θα είναι ο Γιαμάλ σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, πώς θα είναι, τι θα είναι. Ξέρει κανείς να πει. Ναι. Όχι, κανείς δεν ξέρει. Θέλω να πω και για τον Φάτη στην Μπαρτσελόνα, λέγανε όταν ξεκίναγε. Και αυτή τη στιγμή τώρα στα ζήτητα είναι. Πήγε δανεικό στην Αγγλία, δεν ακούμπησε, γύρισε πίσω. Θα του δώσει μια ευκαιρία η Μπαρτσελόνα. Θέλω να πω. Ωραία είναι τα παιδιά θαύματα για να γίνεται κουβέντα και να γουστάρει ο κόσμος. Κανείς δεν ξέρει την εξέλιξη που θα έχουν και δεν γίνονται όλοι μέσοι. Καλά. Και ο Νίνης στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε 16,5 είχαμε τρελαθεί εδώ. Τρέβαμε τα μάτια μας. Έκανε πράγματα απίθανα. Δυστυχώς στην πορεία τον χάσαμε. Και άλλους ταλαντούχους. Δεν συγκρίνω. Λέω το δικό μας παιδί θαύμα τα τελευταία χρόνια. Ο Νίνης ήταν. Ναι. Μπήκε μέσα 16,5 και έκανε παπάδες. Έβαζε γκολ. Με το εγάλεο τότε. Ναι. Και με την ΑΕΚ μετά που έπαιξε. Έκανε πράγματα μυθικά για 16,5 που ήταν τότε. Δεν μπορεί να σου υπογράψει κανείς το συμβόλαιο ότι όλοι θα γίνουν μεγάλοι και τρανοί, δυστυχώς. Όχι, από την άλλη, ο Γιαμάλ ξέρεις, είναι μεγαλωμένος σε ένα άλλο. Λοιπόν, παλιά τρύπα, φεύγει, χαριστέας απέναντι από τον Τζέιμς και το χάνει. Το πιάσε ο Τζέιμς τώρα, να δώσουμε στον Τζέιμς ένα πόντο. Το πιάσε ο Τζέιμς, ναι. Θα έπαιρνε, ήταν πιο εύκολο για τον Έιντζελ Χάρη. Δεν ήταν με το κεφάλι. Αυτό ήθελα να πω. Έπρεπε να τη σηκώσει να κάνει κεφαλιά. Ναι. Δεν ήταν. Δεν πήρασε. Ήταν καλό, ήταν πάνω στον Τζέιμς. Χάθηκε ευκαιρία για το 2-0. Ναι. Λέγα λοιπόν ότι ο Γιαμάλ είναι ένας παίχτης μεγαλωμένος εκεί. Δηλαδή ξέρω την πορεία του, πώς να σου πω, από το πρώτο του ποδοσφαιρικό βήμα μέχρι εκεί. Οπότε θέλω να πω, υπάρχει μια μεγαλύτερη σιγουριά. Θέλω να πω ότι ξανά. Καλά, και ο Φάτη ήταν. Και ο Τζιοβάνι ντο Σάντος ήταν. Θέλω να πω, αν πιάσουμε τώρα διάφορα Wonder Kids τότε που λέγαμε α, τι θα κάνουν στο ποδόσφαιρο, μεγαλωμένα εκεί ήταν. Εν πάση περιπτώσει, εκεί πήραν ποδοσφαιρικές αρχές. Ναι. Ξαναλέω, δεν μπορεί να σου υποσχεθεί κανένας ότι θα γίνουν όλοι καινούργοι μέσοι επειδή ήταν από 12 χρονών στη Μασία. Οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να το πει κανείς. 250 εκατομμύρια 17 χρονών παιδί. Χθες. Ειδικά για μέση, γιατί ο Γιαμάλ δεν είναι. Ξέρεις, δεν δείχνει, δεν φαίνεται ή δεν έχει εκδηλώσει ο ίδιος τη θέληση, τη διάθεση να γίνει ηγετική προσωπικότητα τύπου Μέση. Θα μου πεις, αυτά βγαίνουν και λίγο στην πορεία. Αλλά θέλω να σου πω. Είναι ένα μικρό θαυματουργό εξτρέμα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι. Δυστυχώς για όλους αυτούς ο πύχης είναι ο Μέση. Όλοι τους συγκρίνουν με το Μέση. Όποιος είναι στην Μπαρσελόνα, όποιος είναι ταλαντούχος σε αυτήν την ηλικία, και βάζουν δίπλα τη φωτογραφία του Μέση και αρχίζουν τις συγκρίσεις. Πώς αλλιώς να γίνει. Αυτό σου λέω, είναι βάρος για αυτά τα παιδιά. Είναι βάρος. Για να συγκρίνουν με ένα τέτοιο θρύλο του ποδοσφαίρου, είναι τεράστιο βάρος. Ναι. Όπως για τον Νίνη ήταν βάρος, ότι λέγανε ο νέος Αραβάκος, τεράστιο βάρος. Είναι μεγάλο βάρος. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, σε πνίγει. Σε πνίγει. Πολλές φορές σε πνίγει. Και στην Μπαρσελόνα είναι δύσκολο. Απλώς εντάξει, αυτή είναι ο βιότοπός του αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι ξέρεις, εκεί θα μείνει για λίγο καιρό ακόμα. Εκτός εάν. Η αλήθεια είναι ξέρεις, η Παρή, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, φέρεται έξυπνα. Όντως, όταν μια ομάδα έχει ένα μεγάλο χρέος, πραγματικά λες, φίλε, τι να κάνουμε. Το πιο πολύτιμο προσιακό σου στοιχείο.
και δεν σου λέμε και κόψω χρόνια. Ναι. Σου κάνουν μια καλή πρόταση 2 χρόνια πριν τελειώσει το συμβόλαιο του και ξέρετε πώς πάνε αυτά. Σου λέει 250 παιδιά φέτος του χρόνου που θα είμαστε. 1 χρόνο πριν τελειώσει το συμβόλαιο, τα 250 θα γίνουν 125. Ναι, αν δεν έχει υπογράψει με τότε βέβαια ο Γιαμάλ. Ή μπορεί του χρόνου με το που θα κλείσει τα 18 τέτοιες μέρες να υπογράψει το επόμενο δεκαετές συμβόλαιό του. Ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Μπορεί. Πάντως τα 250 είναι ποσό, σου λέω, χθες, για μένα χθες, τον έδινες χθες. Είναι τρελά λεφτά, δεν το συζητάμε. Είναι τρελά λεφτά. Λοιπόν, έχουμε διάφορα παιχνίδια. Μην πάμε στο ημέρο για Europa Conference League. Περίπου στο 70, Μπάλα Town Πάιντε είναι στο 0-1. Παρτιζάνι Μαρσαξλόκ 1-1. Ημίχρονο Τίκβες Μπρέιταμπλικ 0-2. Λίγο πριν το ημίχρονο Σέλμπουλ Σεντ Τζόζεφ 1-1. Μόρνα Δυναμό Τυφλίδας 2-0. Λαφιωρίτα Ισλάχ 0-1. Και λίγο πριν το ημίωρο. Τι έγινε, φάγαμε γκολ. Όχι. Και λίγο πριν το ημίωρο, Βάλουρ Βλάζνια 1-1 και Στιάρναν Λίνφιλντ. Θυμόμαστε τη Λίνφιλντ πάντα από τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Που για να δούμε, είχαν μια ευκαιρία οι All Stars. Με ένα σουτάξι στην περιοχή, το οποίο κανονικά ήταν να το πιάσει ο Νικόπολης. Δεν το πιάσε, του φύγει μπάλα από τα χέρια. Τέλος πάντων, για το Europa League επίσης, το 68 Μπότεφ Μάριμπορ 1-1 και ημίχρονο Βίσλα Λάπη 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ένα κόρνερ τώρα με τον Φίγκο. Κεφαλιά, το έβγαλε ο Νικοπολίδης. Πολύ δουλειά ο Νικοπολίδης. Το έβγαλε και αυτό, έχει αρκετή δουλίτσα. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, συνεχίζει τη φάση. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα, 2 ταχύτητες κάτω. Συνεχίζει τη φάση, αλλά συνεχίζεται παρόλα αυτά. Λοιπόν, για να δούμε. Πάλι βγαίνει μπάλα προς τον Φίγκο για να σεντράρει. Το κάνει με τη γνωστή γλυκιά του σέντρα. Χάνεται η ευκαιρία. 10:30. Κυρίες και κύριοι, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επανερχόμαστε. Αγαπημένο τραγούδι. Αγαπημένο τραγούδι. Το ραπάρισμα του Τζον Μπάνς έχει περάσει στο πάνθεο της ιστορίας. Και ο Τζον Μπάνς, όχι μόνο το ραπάρισμα. Και αγαπημένο βίντεο κλιπ με Γκασκόιν και τέτοια είναι. Άμα δεν το έχετε δει, βάλτε να το δείτε. Από όλα αυτά που έχω δει αυτές τις μέρες, μου άρεσε πάρα πολύ μια φωτογραφία του Πολ Γκασκόιν που είναι χαρακτηριστική από το γύρο του 96. Αν τη δεις, θα τη θυμηθείς που έχει σηκώσει την μπλούζα κάπως και την ταμπώνει από τη μέση του, ξέρεις, και είναι λίγο στεναχωρημένος. Και γράφει: θα το πάρουμε για σένα. Αυτά μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν πολύ. Ωραία. Το θα το πάρουμε για σένα. Δηλαδή για έναν. Εντάξει, δεν ισχύει, ξέρεις, τον οπαδό, ρε παιδί μου, είναι αυτά, θέλω να σου πω. Αλλά αλήθεια. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές τραγικές εθνικές ομάδες της Αγγλίας, πραγματικά. Αλλά έχουν υπάρξει και παίκτες λαμπεροί, παίκτες υπέροχοι στην εθνική Αγγλίας, οι οποίοι, ξέρεις, βγάλαν μια ολόκληρη καριέρα και δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα. Και ο Πολ Γκασκόιν είναι ένας από αυτούς. Εντάξει, έχει και το. Και όλη την υπόλοιπη, τέλος πάντων. Καλά, όλοι εσύ από το 66 μέχρι εδώ δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα. Ναι. Δεν είναι να ξέρεις ότι μιλάμε για έναν, δύο. Όλοι. Σωστό. Όλοι. Αλλά λέω ότι ανάμεσα σε αυτούς δεν θα κλάψουμε για τους Gareth Southgate, να το πω έτσι. Όχι επειδή έχασε το πέναλτι. Ναι. Έτσι, μιλάω για την παικτική του αξία. Δεν θα κλάψουμε για τους Gareth Southgate, αλλά θα πούμε κρίμα που παίχτες πραγματικά πάρα πολύ καλοί, όπως ο Paul Gascoigne, όπως ξέρω εγώ, ο Alan Shearer, όπως ο Glenn Hoddle. Δηλαδή παίχτες οι οποίοι πραγματικά ομόρφυναν. Ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο, δεν κατάφεραν ποτέ. Ομόρφυναν όχι τόσο το μαλλί του Γκλεν Χόντλ. Θέλω να πω, ο Χόντλ, ο ποδοσφαιριστής, το ομόρφυνε, το μαλλί του όχι. Το μαλλί του Γκλεν, αν ρωτάς εμένα, το μαλλί του Γκλεν Χόντλ θα έπρεπε να το φτιάξουν σε. Πώς το κάνω τώρα, σε με του 3D, να φτιάξουν το καλούπι και να είναι το σήμα του Opel Mandal. Να βάλω, το βάλουν μπροστά πάνω, όπως βάζουν. το άλογο, ξέρω εγώ, πάνω. Κάπου και να το βάλουν μπροστά στο Opel Mandal. Και λέω, ναι. Ναι. Αυτό είναι το σήμα μας. Είναι το μαλλί του Χόντλ. Και ο Χόντλ είχε μεγάλο μαλλί. Ναι. Αλλά ο Χόντλ είχε μαλάρ. Ναι. Για αυτούς θέλω να πω τους ποδοσφαιριστές. Γιατί ξέρεις, έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο τόσο πολύ, που παίχτες πια τόσο πολύ, μάλλον όχι τόσο πολύ, με αυτού του είδους την τεχνική, πια δεν βρίσκεις, όχι στην Αγγλία. Στην Αγγλία δεν βρίσκεις. Ναι. Στην Αγγλία δεν βρίσκεις τώρα. Στην Αγγλία δεν έχει καθόλου. Αγγλία. Στην Αγγλία με τον τουφέκι του κυνηγάς. Ναι. Δεν βρίσκεις. Ειδικά όταν μιλάμε για Άγγλο ποδοσφαιριστή με τέτοια τεχνική, λες όπα. Όχι, από τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές,
Ο Φόντεν είναι. Ναι, ρε παιδί, είναι λίγοι αυτό σου. Αλλά είναι ελάχιστοι. Είναι ελάχιστοι. Παρ' όλα αυτά, για να μην λέμε μόνο τα μεν, για να μην λέμε μόνο αυτό το κομμάτι, they don't make it like they used to anymore, ναι, να πούμε και το ανάποδο. Ότι τα κρυάρια από τεχνικής απόψεως, όχι στην Αγγλία γενικώς, αλλά ειδικώς να πούμε στην Αγγλία, τα κρυάρια αμυντική και αμυντική χαφ έχουν αντικατασταθεί από ποδοσφαιριστές οι οποίοι ξέρουν 50 φορές καλύτερη μπάλα. Άσχετα το τι την κάνουν. Αναφέρεις στο Μαγκουάιρ αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν αναφέρομαι στο Μαγκουάιρ. Γιατί δεν αναφέρεις στο Μαγκουάιρ? Δεν αναφέρομαι στο. Γιατί δεν αναφέρεις στον ακριβότερο άκλο αμυντικό? Γιατί δεν αναφέρεσαι? Δηλαδή, γιατί στη λέξη κρυάρια, γιατί δεν αναφέρεσαι στον Μαγκουάιρ, που οποίο μεταγραφιστή έχει 80 εκατομμύρια? Γιατί? Γιατί μου το θυμίζεις? Γιατί να μην το θυμίσω? Γιατί μου το θυμίζεις? Γιατί μου το θυμίζεις? Είναι 50 φορές καλύτερη η τεχνική του Μαγκουάιρ από ό,τι ήταν τα παλιά χρόνια? Αυτό θες να μας πεις? Εδώ, εξήγησέ το. Αποσύρω το σχόλιο μου και δέχομαι και τιμωρία. Δεν είχα σκεφτεί το Μαγκουάιρ, συγγνώμη. Μην κοιτάμε που δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ γιατί είναι τραυματίας, αλλιώς θα ήταν εδώ. Σκεφτόμουν το Steve Butcher και τον Τόνι Άνταμς. Δεν τόλμησα να φτάσω μέχρι την. Ναι, ρε, αλλά από τότε μεσολάβησε και ένας Φερντινάντ και ένας Καμπέλ και ένας Τέρι. Θέλω να πω. Εξελίχθηκε το μοντέλο. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο σήμερα για να δούμε πόσο πιο μπαλωμένη είναι η αμυντική σχέση με τότε. Και οι ενδιάμεσοι ήταν πολύ καλύτεροι σε σχέση με τον Άνταμς και τον Μπούτσερ. Και οι ενδιάμεσοι. Δηλαδή, ο Τέρι ήταν πολύ καλό. Υπήρξε ένα πολύ καλό παίκτη που θα ήταν και σήμερα πολύ καλό παίκτη. Ο Ρίο Φέρντιναντ ήταν ένα πολύ καλό παίκτη. Θα μπορούσε και σήμερα να την πάρει. Αν μου επιτρέπει. Δεν του αναφέρω μισή σπουδαιότητα. Αναφέρω παίκτη. Εγώ του αναφέρω. Νομίζω πραγματικά ότι από εκείνη τη. Δηλαδή, περνώντα. Την περίοδο ατεχνίλας, ναι, όλοι των Natives, αυτού λένε τους Tony Adams, τους Steve Butcher και όλο το συνάφι, νομίζω πραγματικά ότι λίγο πάνω από όλους είναι ο Ρίο. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ρίο είναι και ο Τζον Τέρι πάρα πολύ καλός, ναι, δεν το συζητάμε, αλλά ο Ρίο, ναι, ήταν κλάσσερ, παιδί μου, ναι, πώς το κάνουμε. Okay. Λοιπόν, ναι, τελείωσε το ημίχρονο στο Essen, Legends, All Stars 1-0 είναι το μάτσο. Φύγω λίγο χαλούμπα, βλέπω καθώς πηγαίνει προς τα αποδυτήρια. Θα πρέπει να τους φωνάξει ενδεχομένως. Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Κρατάμε. Μετά το καλό ξεκίνημα πιεστήκαμε. Ναι. Θυμηθήκαμε τα παλιά, όπως και ο Νικοπολίδης, ο οποίος όπως πάντα αυτά που βγαίνουν θα τα βγάζει. Ο Νικοπολίδης που είναι από τους μεγάλους, έτσι, σε ηλικία. Ο είναι 53, βέβαια. Είναι το 71, έτσι, γεννηθής. Έκανε 2-3 εξαιρετικές επεμβάσεις και σε μια δυνατή κεφαλή του Ματεράτσι που έπεσε στη γωνία και σε ένα ακόμη σουτ. Βγήκε για να παίξουν και οι τρεις goalkeeper από 30 λεπτά. Από το 30 και μετά παίζει ο Χαλκιάς. Ένα μικρό πρόβλημα τράβηξε λίγο προσαγωγός για τον προπονητή του Όφη, τον Τραγιανό Δέλα. Ξεκινάει και η προετοιμασία Όφη από αύριο, εδώ κοντά στο Άρνεμ. Είναι και συνάδελφοι από το ρεπορτάζ του Όφη. Βγήκε και εκείνος νωρίς για να μπει ο Γιάννης Γκούμας. Η Εθνική πλέον παίζει στο χώρο. Είναι ο Χαριστέας από τους μικρούς και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και τον ψάχνουν συνεχώς στην πλάτη της άμυνας. Μια-δύο φορές offside. Έχασε ένα τετατέτο ο Χαριστέας απέναντι στον James. 1-0 η Ελλάδα με το εύστοχο πλασέ του Γιαννακόπουλου από νωρίς, πλέον λίγο σε πιο παθητικό ρόλο να κρατήσουμε. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή, εννοείται ότι οι Ζαγοράκης Κατσουράνης δεν σταματά να μουρμουρίζουν ποτέ. Είναι και δίπλα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται με Ζαγοράκη και την Κατσουράνη, μόνιμη μουρμούρα. Για να πω κάτι άλλο, αλλά ας αφήσουμε ότι γίνεται στο σπίτι τους. Γιατί είναι γνωστό ότι δεν σταματάνε να μιλάνε. Εντάξει, ο Κατσουράνης και μια ολόκληρη καριέρα με μύρλα την έβγαλε. Το ξέρω, πάντα μουρμούραγε. Μουρμούραγε μόνος του, μουρμούραγε με συμπαίκτες. Μουρμούραγε γενικώς. Δεν τον ένοιαζε παρέα. Ήθελε να μουρμουράει. Βεβαίως, εκτός γηπέδου έχει εκπληκτικές ατάκες ο Κατσουράνης. Είναι μέγιστος ατακαδόρος για όλα. Και κρατάμε λοιπόν το 1-0. Έχουν αγριέψει λίγο αυτοί, νομίζω ότι δεν θα έχουν να χάσουν, ειδικά ο Ζέντορ που σε ένα φάουλ δεν έδωσε καν το χέρι στο Ζαγοράκι. Εξαιρετικός ο Ζέντορ, εξαιρετικός. Όπως για εμάς πραγματικά το τονίζω, ο Μπασινάς δεν μπορεί να είναι τόσο fit. Δεν γίνεται σε τόσο καλή σωματική κατάσταση ο Άγγελος Μπασινάς και ο άλλος Άγγελος, ο Χαριστέας, που δεν ξέρω, δηλαδή τους βλέπω ικανούς να βγάζουν και το 80 λεπτό, γιατί παίζουν
80 λεπτά στο απόψινό φιλικό. 5.000 κόσμος τουλάχιστον εδώ στο Έσεν. Και πάμε να δούμε αν θα κρατήσουμε το μισό μηδέν, το παραδοσιακό, για την εθνική, ακόμα και 20 χρόνια μετά από το 2004. Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, θα τα ξαναπούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, 40 λεπτά, ξεχάσαμε το μηδέν, είναι 45 λεπτά. 40 και 40, είχαμε και ένα λεπτό καθυστερήσει στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω, ρε Χάγκελ, ξέρεις, θα μπει κανονικά, θα δώσει τις οδηγίες του κανονικά, όπως πρέπει. Όπως και οι άλλοι, γιατί ποδοσφαιριστές είναι, κανείς δεν θέλει να χάσει, αυτή είναι η αλήθεια. Θα μπουν και άλλο δεύτερο ημίχρονο, με σκοπό να εσωφαριστούν, αλλά εγώ λέω θα βαστίξουμε. Τέλος πάντων, ναι, υπήρξε αυτή η διάμεση φουρνιά, να το πούμε. Με λαμπρές εξαιρέσεις παρόλα αυτά. Εντάξει, όχι με τόσους, ας πούμε. με τόσους πολλούς. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όλοι εκπαιδεύονται καλύτερα με την μπάλα, γιατί έχει αλλάξει όλη η απέτηση του ποδοσφαίρου. Όχι μόνο αυτό, γιατί δουλεύουν με προπονητές πια που είναι τελείως διαφορετικοί από τους κλασικούς Βρετανούς, ας πούμε, που προπονούσαν τις ομάδες στη δεκαετία του 80. Δηλαδή, προπονητές που δουλεύουν, ξέρω εγώ, με τον Μπεπ ή με τον Κλοπ ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον από τους προπονητές που πηγαίνουν εκεί, καλύτεροι θα γίνουν από ό,τι γινόντουσαν τη δεκαετία του 80, που προπονητής ήταν ο Αγκλάρας ή ο Σκοτσέζος ή ο Τίτλος και σου λέει πάμε παιδιά δυνατά και ο παίχτης και μπάλα. Προφανώς. Θα μάθουν και μπάλα, θα μάθουν και το build-up, θα μπορούν να κάνουν ένα control, θα μπορούν να πασάρουν με ακρίβεια. Ξέρεις, όλα αυτά πράγματα, δουλεύοντας και με προπονητές που έχουν μια άλλη φιλοσοφία, καλύτερους κάνουν τους παίχτες. Οπωσδήποτε. Έτσι είναι. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνονται τα παιχνίδια που τα είχαμε αφήσει. Λίγο πριν το τέλος, Μπάλα Town Πάιντε 0-1. Επίσης, λίγο πριν το τέλος, Παρτιζάνι Μαρσαξλόκ 1-1. Στο 60 λεπτό, Τίκβες Μπρέινταμπλικ 0-2. Στο 46, Σέλμπουν Σεν Τζόζεφς 1-1. Ημίχρονο Μόρναρ Δυνάμο Τυφλίδας 2-0. Στο 47, Λαφιωρίτα Ισλόχ 0-1. Βάλουρ Βλάσνια καθυστερήσει πρώτο ημιχρόνου 1-1. Στιάρναν Λίνφιλντ ημίχρονο 1-0. Στο 88 Μπότεφ Μάριμπορ 2-1. Στο 55 λεπτό Βίσλα Λάπη 1-0. Τα δύο τελευταία παιχνίδια για το Europa League. Όλα τα προηγούμενα για το Europa Conference League. Το Μπότεφ Μάριμπορ, θυμίζουμε, βγάζει την αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Βγάζει την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, ναι. Βεβαίως. Όπως και χθες είχαμε τα παιχνίδια με τους αντιπάλους της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Εντάξει, περιμένουμε και τους επαναληπτικούς. Εντάξει, ξεκινάει νωρίς η σεζόν φέτος. Λογικό είναι, βέβαια, κανένας από αυτούς τους αντιπάλους δεν φοβίζει, νομίζω. Το θέμα είναι, όπως πάντα, τα κλασικά, σε τι φάση θα βρίσκονται οι ελληνικές ομάδες. Αυτή πάντα την περίεργη κατάσταση που ζούμε κάθε καλοκαίρι, όπου οι ελληνικές ομάδες πάντα στα πρώτα τους παιχνίδια έχουν μια εικόνα που δεν είναι πραγματικά ούτε στο 30% της εικόνας που βλέπουμε αργότερα. Είναι λογικό, δηλαδή ό,τι και αν προσπαθήσεις να κάνεις, αυτό που λέμε, μείνει προετοιμασία ή να αλλάξει προετοιμασία, δεν γίνεται. Είναι τέτοιο το χρονικό σημείο που δεν γίνεται να παίξεις καλύτερα. Δεν μπορείς να παίξεις άλλη ταχύτητα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Οπότε εξής, προσεύχεσαι. Πώς δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Φτιάχνεις έτσι το πρόγραμμα ώστε να γίνεται. Θυμίζω, πότε το έχεις δει, δηλαδή. Πέρυσι, ο Παναθηναϊκός με την Τνίπρο, στα παιχνίδια που έκριναν ουσιαστικά το αν θα προχωρήσει να είναι Ευρώπη ή όχι, παρουσιάστηκε σε ένα, ξέρω εγώ, 50-60% αυτό που μπορούσε, διότι δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δεν μπορείς να πεις, εγώ θα είμαι στο 30% και θα πάω να περάσω έτσι. Κανονίζουν οι προπονητές με τους υπόλοιπους συνεργάτες τους το πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε κάπως καλύτερη κατάσταση η ομάδα και να τροποποιήσουν το πρόγραμμα και να κάνουν ενδεχομένως αργότερα μέσα στο καλοκαίρι κάποια άλλα πράγματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις Ιούλιο, τι θα πεις εσύ, ότι εγώ θα είμαι με τα πόδια βαριά την προετοιμασία, όπως είμαι, τι να κάνεις, να μην είσαι της Ευρώπης. Τουλάχιστον είναι σε πλεονεκτικότερη θέση οι ομάδες οι οποίες έχουν κρατήσει τους περισσότερους παίχτες την προηγούμενη χρονιά. Δεν ξέρεις, έχουν τον κορμό τους, τουλάχιστον είναι πιο έτοιμες, ας το πούμε, στη φάση αυτή. Οι ελληνικές ομάδες. Και οι τέσσερις τουλάχιστον που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα είναι σε φάση ανοικοδόμησης. Όλες ψάχνονται, και ενώ ότι ψάχνονται και για αρκετά πράγματα, από ό,τι καταλαβαίνουμε και διαβάζουμε μέχρι στιγμής. Έχουν γίνει κάποιες λίγες κινήσεις, αλλά λίγες. Εγώ λέω με δεδομένο ότι είμαστε στις 10 Ιουλίου. Είναι η αλήθεια ότι υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Όπως επίσης θέλω να πω, εντάξει, απλώς πέρασε ως είδηση.
πολύ, πολύ αρνητικό για τον Ολυμπιακό ότι έκανε όλη του την προσπάθεια για τον Κάρμο. Δηλαδή αποφάσισε να κάνει την επένδυση και καλώς αποφάσισε να κάνει την επένδυση, συμφώνησε με την ομάδα και εκεί που ο παίχτης υποδείχθηκε ότι ήρθε, ξέρεις, αναγέννησε την καριέρα του, ήρθε από τη δεύτερη ομάδα της Πόρτο και έγινε πρωταγωνιστής στην ομάδα που πήρε το conference, πήρε λέει και είπε ότι εγώ θα μείνω στην Πόρτο και θα παλέψω για να είμαι βασικός. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου κολλάει καλά εδώ πέρα, πρέπει να πω. Εγώ πρέπει να το πω, συγγνώμη κιόλας. Αυτό που διαβάζουμε είναι ότι ενώ έφυγε ο Κονσεϊσάο με τον οποίο είχαν κόντρα, η περσινή βοηθή του Κονσεϊσάου, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω είναι οι άνθρωποι που προωθήθηκαν στο πάγκο της ομάδας, τον θέλουν. Άρα προφανώς υπήρχε και πέρυσι διαφωνία και μέσα στο τεχνικό team. Και του έχουν τάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, θα παίζει βασικός. Δηλαδή τον υπολογίζουν για βασικό. Ναι. Αυτό είναι που τον έψησε για να παραμείνει στην Πόρτο. Σίγουρα θα περιεχθεί. Όχι να διεκδικήσει θέση τύπου θέλω... ότι θα είμαι στην πρώτη ομάδα. Αυτό, δεν του αρκεί αυτό. Ακριβώς. Ότι θα είναι τέλος πάντων εν δυνάμει βασικός. Αυτό. Αυτό. Αλλιώς δεν νομίζω ότι θα γίνονταν. Πρέπει να πήρε εγγύηση. Πολύ κρέμα γιατί ο Ολυμπιακός, ξέρεις, έχασε. Τι να σου πω. Μία σταθερά, μεγάλη σταθερά. Έχασε την καλύτερη σταθερά στην αμυνά. Θα μπορούσε για την επόμενη τετραετία. Ένα παίκτη, ο οποίος κόλλησε κούμπος αμέσως. Ήταν για μένα μαζί με τον Ελκαμπή η κορυφαία της ομάδας στο δεύτερο μισό της σεζόν και της αναγέννησης του Ολυμπιακού. Εντάξει, και βεβαίως και άλλοι, και ο Έσε προφανώς και αυτά. Αλλά χωρίς τον Κάρμο δεν θα γινόταν. Ναι. Όπως δεν θα γινόταν χωρίς τον Ελκαμπή, ο δεύτερος δεν θα γινόταν το χωρίς τον Κάρμο. Δεν θα γινόταν, ναι, αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα γιατί ο Ολυμπιακός πάλι ψάχνει. Δηλαδή αυτό που είναι. Έψαχνε χρόνια να βρει, το βρήκε και δεν μπορεί να το έχει. Αυτή είναι αυτό το πράγμα με τους δανεικούς. Μπορεί να κάνεις μια χαρά τη δουλειά σου, κανείς δεν σου εγγυάται ότι ο παίχτης θα παραμείνει. Είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή λες να παίξει καλά μεν, να μην παίξει πολύ καλά όμως, γιατί αν παίξει πολύ καλά, ναι, θα τον θέλουν μετά οι άλλοι πίσω ή θα ενδιαφερθεί κανένα άλλο. Δηλαδή να παίξει τόσο, ώστε να μην πει στα ραντάρ των άλλων. Ο Κάρμο παίξε τόσο πολύ καλά και ο Ολυμπιακός πήρε conference. Που είναι λογικό ότι μπήκε στα ραντάρ και στην Πόρτο και φαντάζομαι βέβαια, και άλλο. Μα λέγανε ότι κάνανε προτάσεις σε Southampton, έκανε πρόταση η Λίλια, δεν κάνανε προτάσεις. Λογικό είναι. Και από την άλλη, και για τον κόσμο αλλά και για την ομάδα, ισχύει το εξής. Όταν δεν έχεις τον Κάρμο, έχεις και μία ενδεχομένως λίγο χαλασμένη, λίγο ψευδή εικόνα για τους υπάρχοντες στόπερ. Λες, ναι, α, είναι καλή. Α, άμα παίξει ο Ρέτσος λίγο καλύτερα, ξέρω εγώ, και ο Ντόι λίγο πιο μυαλωμένα. Εντάξει, πάμε καλά, ήρθε και ο Βέζο, θα έχουμε και τα γεμίσματα. Και μετά έρχεται το Κάρμο και καταλαβαίνεις στην πραγματικότητα τι είναι η υπόλοιπη σε σχέση με τον Κάρμο. Οπότε όταν χάνεις τον Κάρμο, καταλαβαίνεις τι πρέπει να πάρεις για να καλύψεις το κενό του. Και αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνεις επίσης σε αυτές τις περιπτώσεις πόσο σημαντικό είναι να βάζεις στο συμβόλαιο των δανεικών μία οψιόν αγοράς. Το έκανε ο Ολυμπιακός. Η Πόρτο το έκανε. Ήταν, ναι, δεν διαπραγματεύτηκε ο Ολυμπιακός. Ναι, οψιόν, τα βρήκε όμως. Ναι, ρε παιδί μου. Η οψιόν ήταν 17 νομίζω, 18 και την έριξε στα 12. Ναι. Okay. Αν η κουβέντα γινόταν και η απόκτηση του Κάρμου γινόταν με το που τελείωνε η σεζόν, πριν ο Κάρμο γυρίσει, συζητήσει, πάει στην προετοιμασία κτλ., μπορεί να είναι αλλιώς τα δεδομένα. Φτάσαμε τον Ιούλιο, πήγε ο Κάρμο, ξεκίνησε η προετοιμασία του, πάνε παλικάρι μας, εάν σε θέλουμε. Ξέρεις. Αν εκείνη τη στιγμή έλεγες πόσο είναι, πάρτε τα. Αυτά είναι τα λεφτά Κάρμο. Πάνω στην κάψα, πάνω στην κάψα. Πάνω στην κάψα και πανηγυρίζει ακόμα το conference. Λέει, ξέρω, λέω. Για τον Κάρμο λέω και εγώ ναι. Για τον Κάρμο λέω. Μεγάλη τώρα υπόθεση το να ξαναβγεί ο Ολυμπιακός στη γύρα για να βρει έναν center back με τα στοιχεία του Κάρμο, τα ηγετικά στοιχεία του Κάρμο. Είναι αυτό, το ψάχνει τόσα χρόνια αυτό που λέγεις. Το βρήκε και τώρα πρέπει να το ξαναβρει. Ναι. Δεν είναι απλό. Όχι, είναι απίστευτα δύσκολο. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι πήρε έναν δανεικό. Ο Ολυμπιακός έστησε μια τετράδα άμυνας η οποία ήταν πολύ μέτρια. Εντάξει, τον ανέβηκε ο Ρέτσος λίγο καλύτερα, αλλά πολύ μέτρια. Και μετά πήρε 2-3 δανεικούς. Και προς τους Κασοκάρμου. Εντάξει, γιατί ξέρετε, πήρε το Κάρμο, πήρε και το Βέζο. Δεν πήρε μόνο τον Κάρμο. Ναι. Πήρε κι άλλους. Δηλαδή, είναι πώς θα σου κάτσεις. Να είναι καλά ο Καρβαλιάλ, να είναι καλά ο άνθρωπος δηλαδή. Αλλά έχει σημασία να δούμε ποιοι θα μείνουν. Εντάξει, σε κάθε ομάδα ισχύει αυτό. Και τώρα, μιλώντας για ποσά και λέγοντας, ξέρεις, πάντα αν υπάρχει, ας πούμε, καλή, κατάλληλη πρόταση πρέπει να δίνουμε τους παίχτες. Έχουμε πλέον διαβάζουμε ότι υπάρχουν δύο ομάδες πάρα πολύ συγκεκριμένες, οι οποίες έχουν πρόταση 25 εκατομμύρια ευρώ για το Φώτιο Ανίδη. Ναι. Αν κάνουμε την κουβέντα ότι το Γιαμάλ πρέπει να το δώσει αν είναι πρόταση με 250, γιατί για τον Ιωαννίδη δεν είναι μια αντίστοιχη συζήτηση. Φυσικά. Τα 25. Φυσικά. Φυσικά. Το θέμα είναι τι θέλει να κάνει ο Ιωαννίδης. Ναι. Δηλαδή, μπορεί τα 25 όντως από τις δύο αυτές ομάδες να. Να πω δεν έχει πουληθεί κανένα Έλληνα παίχτη 25 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, αλλά να μην είναι η ομάδα που θέλει να πάει ο Ιωαννίδης. Μπορεί να μην είναι αυτή που την έχει στο μυαλό του. Μπορεί να είναι κάποια άλλη που περιμένει, ίσως.
Να μην είναι η Μπολόνια, ας πούμε, να μην είναι η Ipswich. Ναι, δεν είναι η Μπολόνια, δεν είναι η Ipswich, μπορεί να είναι Sporting όμως. Ναι. Sporting δεν είναι ούτε Μπολόνια ούτε Ipswich. Ναι, μπορεί να του έχει κάτσει. Όχι, την Μπολόνια είναι κακή, συγγνώμη τώρα. Είναι μια ομάδα που να νιώθει ο ίδιος ο παίκτης ότι εδώ ταιριάζω καλύτερα. Ναι. Το στυλ και για την Ipswich, γιατί εντάξει, είμαστε λίγο βιαστικοί. Ναι. Και για την Ipswich, συγγνώμη που θα το πω. Δεν είναι το θέμα Ipswich. Οκ, okay, δεν θα σε πάρει αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, η Liverpool, προφανώς. Θα σε πάρει Ipswich. Ναι. Όμως, Chris, είναι αυτό που λέμε. Όταν μπεις στο αγγλικό σύστημα, ναι, να το πούμε έτσι, εάν παίξεις καλά, είναι δεδομένο. Αν παίξεις καλά την πρώτη χρονιά, αν παίξεις πολύ καλά, στο τέλος πρώτης χρονιάς θα πάρεις μεταγραφή σε μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, το σκέφτεται έτσι. Και ο Ιωαννίδης είναι 24. Είναι, ναι, ξέρεις, έχει μπροστά του πολλά χρόνια μπάλας. Θέλω να πω, δεν την απορρίπτεις και έτσι την Ipswich. Τώρα, αν είναι άλλα θέματα, αυτό είναι, ξέρεις, του Ιωαννίδη. Ότι δεν θέλει να πάει, ότι βαριέται, ότι δεν γουστάρει την Αγγλία. Ότι... Αυτά είναι άλλα ναι, πράγματα. Μου, ναι. Ότι πιστεύει ότι θα παίξει καλά άλλη μια δεύτερη χρονιά και θα τον πάρει μια καλύτερη. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, εγώ χωρίς να έχω καμία κανόνιστη πληροφόρηση προφανώς, εκτιμώ ότι η πρόταση των 25 είναι πολύ δελαστική. Αν ο Ιωαννίδης ήθελε να πάει, θα έλεγε θέλω να πάω εκεί. Οπότε και ο Παναθηναϊκός θα την αποδεχόταν, γιατί τα χρήματα είναι πολύ καλά. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει 30 πλάς, γι' αυτό δεν τον δίνει. Όχι, νομίζω ότι ο Ιωαννίδης δεν έχει, ξέρεις, από τις προτάσεις που έχουν έρθει, δεν είναι κάποιο που να πεταρίζει η καρδιά του όταν, ας πούμε, του λένε, ξέρω εγώ, Ipswich. Αν ερχόταν μια ομάδα που να τη γούσταρε ο ίδιος και να πίστευε ότι εγώ θα πάω εκεί και μπορώ να παίξω εκεί το ποδόσφαιρο που ξέρω και έχει ένα στυλ παιχνιδιού που ταιριάζω εγώ μέσα σε αυτό, ναι, τότε μπορεί να έλεγε ο Ιωαννίδης, ξέρεις, θα ήθελα να πάω εκεί. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός με 25 εκατομμύρια ή οτιδήποτε θα έλεγε. Mm-hmm. Και νομίζω θα καταλάβανε και όλοι οι οπαδοί ότι σε μια πρόταση 25 εκατομμυρίων δεν μπορεί να πει όχι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιο να πει και να κράζει. Τι να πει, γιατί τον δώσατε, γιατί 25 εκατομμύρια. Ένα. Αυτό. Ένα. 25 εκατομμύρια για ένα παίχτη ο οποίος δεν έπαιξε Ευρώπη πέρα από τα μάτια των ομίλων. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε, ξέρω εγώ, την πορεία του Ολυμπιακού, ότι έφτασε τελικό. Πήρε. Κάτσε, έχουμε τσάρτα. Ξεκινάει δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε τσάρτα. Έχουμε Λάκη. Βγαίνει ο Γιαννακόπουλος, βγαίνει ο Ζαγόρ. Βγήκε ο Καψής και άλλοι πήγαν. Εντάξει, γίνονται αλλαγές προφανώς τώρα για να παίξουν όλοι. Χειροκροτούνται από τον κόσμο. Έχει 50% κομπότης. Ξέρω ότι έχει κάποιο ποσοστό λεβαδιακός. Δεν ξέρω αν είναι 50%. Και εγώ δεν νομίζω το 50%. Μου φαίνεται πάρα πολύ. Ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, μπήκε ο Βασίλης ο Τσάρτας. Τώρα έτσι, συγγνώμη, επειδή προχωράνε οι μέρες, δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω. Είναι τόσο αντικρώμενα τα επόμενα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τον Πινέδα. Μα την Παναγία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ο μάνατζερ του λέει άλλα. Ο Αλμέιδα λέει μίλησα μαζί του, είναι πανευτυχής. Ο μάνατζερ μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο για πόσα χρόνια ακόμα. Άλλα τρία νομίζω. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό. Ο μάνατζερ μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Καλά είναι, προφανώς. Και να πιέζει με τον τρόπο του όσο επιθυμεί. Ναι. Έχει τρία χρόνια συμβόλαιο. Αν δεν έρθει μια πρόταση τέτοια που να πει ΑΕΚ, 20 εκατομμύρια, δεν ξέρω τι είναι αυτό που μπορεί να πει ΑΕΚ, ναι. Να έρθει μια πρόταση τέτοια που η ΑΕΚ να πει OK, δεν πάει να χτυπιέται και ο μάνατζερ και όποιος θέλει. Ναι. Είναι έτσι ακριβώς. Και για τον ΠΑΟΚ, να πούμε κάτι, ναι, έτσι, για κάθε μια ομάδα που ψαχνόταν και περίμενε ο Λουτσέσκου πώς και πώς, όπου ευκαιρία για το 1-1. Το χάσε. Πώς το. Ρε Φιγκό, τον έκοψε ο Νταμπίζας, νομίζω. Είχε πέσει ο Νικοπολίδης. Ο Χαλκιάς. Ο Χαλκιάς πρέπει να είναι. Έγινε μια σέντρα στην περιοχή. Την έστρωσε ο Φίγκο μπροστά του. Τον κόντραρο ο Νταμπίζας. Εντάξει. Τρομερό τάκλιν. Μεγάλο τάκλιν. Νταμπίζα. Κάνε μου ένα τάκλιν πριν να φύγω. Λουίς. Για να γυρίσουμε 20 χρόνια πίσω. Λοιπόν, και για ΠΑΟΚ, λοιπόν, για να κλείσουμε, αυτό που ο Λουτσέσκου και εγώ ήταν τόσο καιρό, θα γίνει μόνο πραγματικότητα. Δεν την αμώ και εγώ άφησε ελεύθερο τον Κετζιόρα. Οπότε, εφόσον άφησε ελεύθερο τον Κετζιόρα, καλύτερη εξέλιξη είναι αυτή που σημαίνει ότι θα υπογράψει στον ΠΑΟΚ πλέον ως ελεύθερος. Και μεγάλη απόκρουση του Χαλκιά. Βαστάμε. Έχει ξεκινήσει 3 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο. Να πούμε Legends, UEFA All Stars, παραμένει το 1-0. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είχαμε, ξέρω εγώ, 2 ευκαιρίες, έχουν κάνει 5-6. Ναι. Τα έχουν βγάλει όμως. Νικοπολίδης, Χαλκιάς τα έχουν βγάλει. Μια χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. 1, 2, 3, 4, 5. Δυστυχώς το φάγαμε τον γκολ. Έτσι, Δημήτρη. Έπεσε ο Νταμπίζας, ρε παιδιά, έπεσε ο Νταμπίζας. Εντάξει, πριν τόσο σε, το έκανε το τάκλιν πριν ο Νταμπίζας, εντάξει. Ναι, έστω ένα με το Φίγκο. Όλοι αυτοί είναι σαν να παίζουν για να βάλει κόλλο Φίγκο. Μπάς και πάρει ρεβάνς από τότε. Το βάλε τελικά ο Φίγκο, από ασίστ του Παουλέτα. Έξω Χαριστέας, εξαιρετική προσπάθεια
Νωρίτερα έκανε μια ατομική ενέργεια, θα μπορούσε να σπάσει τον Κατσουράνη που μπήκε και κάπου εκεί βγήκαν μπροστά οι Ευρωπαίοι. Δυστυχώς ο Νταμπίζας κάπου παραπάτησε, τούφιγε ο Παουλέτα και με προβολή ο Φίγκο σοφάρισε. Το πώς κρατούσαμε το 1-0 ήταν ένα θαύμα. Βιώσαμε μια κατοχή, είναι η αλήθεια. Έβγαλε ο Χαλκιάς και τα έξω 2-3 φορές. Ο Νταμπίζας μια προβολή στο Φίγκο, αλλά μύριζε το πράγμα. Τώρα παίζουμε με Χαλκιά τέρμα, Γκούμα, Νταμπίζα, στόπερ, δεξιά σε Ιταρίδη, αριστερά Φίσα, παραμένουν οι δύο. Με Μπασινά, Κατσουράνη, Τσάρτα, δεξιά Λάκη, αριστερά Καραγκούνη, που φυσικά θα βγει τελευταίος εννοείται, και Παπαδόπουλο Δημήτρη στην κορυφή που μπήκε πριν από λίγο και νομίζω ότι μπορεί να σταθεί όπως στέκεται ο Λιορέντε, που πρέπει να σταμάτησε το ποδόσφαιρο 2-3 χρόνια πριν ο ψηλός Ισπανός φορ. Είναι αρκετά πιο γρήγορη, πιο αθλητική, ειδικά με τον Λιορέντε επαναλαμβάνω. Είμαστε στο 55 μέχρι το 85 το μάτς. Ελλάδα με την μεικτή των Ευρωπαίων είναι στο 1-1 και έχουν και ένα φάουλ. Βλέπω κάτι τάκλιν του θανάτου εκεί πέρα τώρα γίνανε έξω την περιοχή μας. Ναι, ναι, δεν, αυτοί δεν θα ανεχτούν την ήττα. Οι δικοί μας είναι γνωστό ότι έχουν μεγάλο εγωισμό. Πιεζόμαστε πάρα πολύ, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Θα δούμε αν με Παπαδόπουλο Δημήτρη που είναι μικρότερος και τον βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση. Απέναντι στον Καρεμπέ που παίζει στόπερ από τους ξένους, μπορούμε να βγάλουμε κάποια κόντρα επίθεση όσο κρατάει πίσω η άμυνα και ο Χαλκιάς. Για να δούμε, έχουν ένα φάουλ από δεξιά. Ένα φάουλ με το Φίγκο, σηκώνει την μπάλα, διώχνει ο Λάκης, κατεβάζει ο Μακελελέ με Διέτα, με τον Σανιά και πάλι για το Φίγκο, σεντράρι, δεύτερο δοκάρι, ο Νταμπίδας με το στήθος κατεβάζει για τον Χαλκιά. Πολύ ποιοτικό κατέβασμα από τον Νίκο Νταμπίζα. Ετοιμάζεται και ο Κατεργιαννάκης, ο τρίτος γκολκίπερ, για να... Και αποθεώνεται από ό,τι ακούω ο Κατεργιαννάκης, ναι. Είναι φίλοι του, είναι φίλοι του δημοσιογράφου εδώ πέρα, μη μας αφήνει. Ωραία. Δεν υπάρχει ο Φέτ, φεύγει ο Παπαδόπουλος. Περιμένω ο Καραγκούνης. Ο Παπαδόπουλος, τράβηξε. Γύρισε στον Καραγκούνη. Πώς κύριε, μου τράβηξε. Από πίσω στον Παπαδόπουλο, δυστυχώς. Τράβηξε ο Μοιραίος από πίσω. Τον μάτιξε, έλεγα ότι είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να φύγει. Και ο Ροζέτη, ο Ιταλός και υπεύθυνος διαιτησίας στην ΕΦΑ, το καταλαβαίνει και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος σηκώθηκε και ο Παντελής Καφές από εκείνους που μεγαλοδείχνουν λίγο παραπάνω. Ας το θέσω έτσι, κομψά, ο Παντελής Καφές. Δυστυχώς. Ωραία, θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Ο Χαλκιάς που ήταν εξαιρετικός, μπαίνει ο Κατεργιαννάκης και βγαίνει και ο Παπαδόπουλος για να μπει ο Παντελής Καφές. Σέντερ φόρο Καραγκούνης. Αυτό είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι η ώρα. Είναι η στιγμή του. Είναι η στιγμή του. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι στο τέλος του αγώνα. Λοιπόν. Εντάξει, συγγνώμη που δεν το έχει αναφέρει κανείς και πρέπει να το πω. Εντάξει, μπήκε με Διέτα στο κήπεδο, είναι λογικό. Έχουν αλλάξει ισορροπίες πια, έτσι. Και εσύ που λες, αν βάλει γκολ ο Μεντιέτα θα γίνει ο Βίγκαν, πρόσεχε. Πρόσεχε, γιατί ο διάλογος έχει πολλά ποδάρια. Έστειλε ένα μπουμπούλα, μπορεί ο DJ, ο DJ ο με DJ, Διέτα μπορεί να ο κάνει. DJ, ένα φαουλάκι θα χρειαστεί. Ναι. Θα μου πει τώρα, τα έχει πάρει ο Φίγκο εργολαβία τα φαουλ. Εντάξει. Οπότε ναι. Αλλά ναι. Ωραία. Ναι. Είπαμε, μέσα στην αναμπουμπούλα. Ο Φίγκο χαίρετε. Ή ο Μεντιέτα. Θα δούμε. Εντάξει, με Καραγκούνη σε τελευταία. Ό,τι πήγε να κάνει ο Καραγκούνη. Πήρε την μπάλα 7-8 μέτρα στην περιοχή, είδε τον James λίγο έξω από τα δοκάρια, τι περίεργο, τι περίεργο, και πήγε να τον κρεμάσει και πήγε η μπάλα πολύ κοντά στο οριζόντιο. Ωραίο. Με Τσάρτα Καραγκούνη μπροστά. Καλό ήταν. Πολύ καλό ήταν. Άγαλμα έμεινε ο James. Πολύ καλό ήταν. Καλά. Στο φυσικό του ρόλο. Ναι. Ωραία, ωραία. Με Τσάρτα Καραγκούνη, ωραία. Με Τσάρτα Καραγκούνη είναι ωραία, ωραία πράγματα. Λοιπόν, σε υπόλοιπες έτσι ειδεσούλες. Δεν θα έχει πλάκα να έχει VAR αυτό το μάτς και να βλέπουμε κάτι έτσι. Να ελέγχεται από το VAR, ξέρεις, μια μικρή μανούρα, διάφορα τέτοια. Μου άρεσε που το Παλίδης και Ρεχάγκελ συζητούν πάρα πολύ. Ρεξοβαρά, ο Ρεχάγκελ έχει σηκωθεί κιόλας. Ναι.
Τελείωσε το άλλο. Δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Πολλές ευκαιρίες έχουμε δεχτεί. Σου λέει εδώ δεν είναι η εθνική μου αυτή. Άνταξη, μπαίνει ότι ακομμένες θα κερδίσουμε. Εντάξει, είναι sorry, γιατί λέμε, ξέρεις, UEFA All Stars. Εντάξει, All Stars, ok. Τι ακομμένε. Λέω, με τη δεν σε πείραξε. Είχε wild card. Δεν σε πείραξε. Έλα, δεν το είχε. Ναι, δεν σε πείραξε. Έλα, δεν το είχε. Με τη γέτα. Δεν σε πείραξε ο James. Ο James, ναι. Εντάξει. Συγγνώμη, εν τω μεταξύ παίζει ο James το σιρολέμον, δεν θα μπει μέσα. Ε, προφανώς. Εντάξει, ο Λέμον είναι και 60 χρόνων πόσο είναι. Θέλω να πω. Ε, δεν πρέπει όμως λίγο. Κανονικά θα επιβαλόταν να μπει. Ένα δεκαλεπτάκι στο τέλος. Εντάξει, έχουν λυσάξει το Ρεάλ να μας κερδίσουν, ναι, έτσι. Ναι. Δεν θα μας κερδίσει. Κανείς δεν θα μας κερδίσει. Κρύβε λόγια. Ναι, τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, σε άλλα νεάκια της ημέρας, να πούμε ότι το VAR της επόμενης σεζόν, για να το ξέρετε από τώρα, να μην έχουμε γκρίνιες, να μην έχουμε τέτοια, δεν θα έχει goal line technology και δεν θα έχει και με αυτόματο offside. Mm-hmm. Έβγαινε το κουστούμι ακριβό, ε. Ναι. Mm. Αφού έχει γραμμή, πάλι καλά να λέμε. Ναι. Μας πρότεινε να κάνουμε ένα deal τύπου 1-5 χρόνια. Mm-hmm. Και εμείς μας κάνουμε το 1 και βλέπουμε για το 5. Εντάξει. Βάστε. Οπότε. Εκεί. Τίποτα. Οπότε Θεός βοηθός τώρα να μην τύχει στραβή. Όχι με το offside τόσο. Αυτό θα το βρίσκει η υπηρεσία. Με το goal line. Αυτό λέω, να μας βοηθήσει ο Θεός, μην έχουμε καμία στραβή σε κανένα παιχνίδι που θα κρίνει Λέμαν κάτι. Α, συγγνώμη. Α, ο Λέμαν παίζει. Συγγνώμη. Δεν το, okay. το χάσαμε σε όλα τα τέποτα. Αλλά ο Λέμαν έμεινε άγαλμα. Mm. Ούτε αυτό περίεργο. Mm-hmm. Ε, όχι, εντάξει. Εσύ. Ο Λέμαν δεν ήταν James. Όχι, δεν ήταν James. Ο Λέμαν ήταν ένα καλό θεματοφύλακα. Εντάξει, τώρα είναι μια ηλικία τέτοια που. Εντάξει. Αυτό λέω, εσύ, λόγω ηλικία. Ναι. Όχι λόγω. Ο James και ο μικρό όταν ήταν έμενε άγαλμα. Αυτή είναι η διαφορά του. Αλήθεια. Λοιπόν, ο Γιάννης Λέμαν είναι. Πηγαίνει προς τα 55. Ναι. Αυτός είναι. Αυτό και αυτός πρέπει να είναι και ο μεγαλύτερος του γηπέδου. Λέγαμε, δηλαδή, ο Νικομπολής είναι ο μεγαλύτερος από τους δικούς μας. Εντάξει, και μπράβο του στα 55 τώρα να παίζει όλο τερμά και να χρειαστεί να πέσει. Ξέρεις, τα πλευρά πονάνε μετά. Να. Σε αυτή την ηλικία. Όπως και να το κάνεις. Τα κόκαλα τρίζουν. Οι μεντεσέντες ακούγονται. Από την άλλη, εσύ υπάρχει τερματοφύλακας που δεν έχει πονεμένα πλευρά. Αυτό σου λέω. Κάποια στιγμή σταματάνε. Τώρα αυτός εδώ πέρα 55 χρόνια πρέπει να πέφτει, γιατί ο Καραγκούνης θέλει να του βάλει γκολ. Κατάλαβες. Μ' άρεσε. Τι είναι, δεν ήταν offside. Κάνε μια φάση ο Παουλέτα. Ο Παουλέτα δεν ήταν που του. Ποιος ήταν αυτός που του κυρνάγαμε τα ποτά στο. Ποιος Παουλέτα δεν ήταν. Παουλέτα ήταν ή ο τέτοιος. Ο Νούνο. Ο Νούνο Γκομές. Δεν θυμάμαι ίσως τους δύο. Μας έκανε τα αντίδια ο Μελέτα, Παουλέτα, Παουλέτα. Ήταν το σύνθημα. Πολύ πιθανό. Νομίζω, πολύ γιατί πιθανό. Είχαμε φάνταστα, εφάνταστα, ναι. Είχαμε πολλά εφάνταστα συνθήματα. Πολύ γραφικά είναι η αλήθεια το 2004. Παιδιά, το Καρεμπέ Καφές καλά πάει μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε κάποια τίποτα έκτροπα. Μέχρι στιγμής το Καρεμπέ Καφές καλά πάει. Ναι. Ναι, λείπει ο Κάς, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Είχαμε με τον Λουίς Φίγκο είχαμε συνθήματα. Ναι. Το θυμόμαστε. Είχαμε τη βαριά του Τσολιά. Ναι. Τα δε βάλατε μυαλό. Αλλά είχαμε και πολλά που πηγαίνανε σε παίκτες. Προσωποποιημένα, βεβαίως. Προσωποποιημένα. Είχαμε για τον κύριο Τρεζεγκέ. Mm-hmm. Σιλβουπλέ. Σιλβουπλέ, ναι. Είχαμε για τον κύριο Παουλέτα. Είχαμε και, ναι, και μεμονωμένα. Για τον κύριο Μπάρος. Έχετε ένα βάρος. Για τον κύριο Μπάρος. Κάπου. Βεβαίως. Καταλαβαίνετε όλοι. Μπιλαμπάρος, Μπιλαμπάρος. Βεβαίως. Τα είχαμε όλα αυτά. Όλα αυτά ακουστήκανε. Μπορεί να μην τα είπαν όλοι, αλλά ακουστήκανε. Ναι. Εντάξει, προσφερότανε η φάση τότε για να γίνει αυτό, είναι η αλήθεια. Μας έχουν κλείσει τα καρέ μας επίσης, είναι η αλήθεια. Αλλά ενδεχομένως, ξέρεις, θα χρειαστούμε μόνο μια καλή αντεπίθεση. Από κάποιον που είναι σαν να βάζει ένα ποτήρι νερό. Ναι, θα έλεγα εγώ. Ναι, αυτό. Ή ένα φάουλ. Μα δεν κοτάνε να μας κάνουν και ένα φάουλ. Καταλαβες. Ναι. Δεν κοτάνε να μας κάνουν ένα φάουλ. Κοροϊδά είναι. Αυτοί. Γιατί ξέρουν τι θα γίνει. Mm-hmm. Και βλέπουμε και το Φάνη Κατεργιανάκη. Πρώτα που δεν είδαμε ούτε ένα λεπτό στο γύρο. Ούτε το Χαλκιά που έπαιξε νωρίτερα. Ούτε το Χαλκιά, ναι. Υπήρχαν, ούτε το Πούμα είδαμε. Αν θυμάμαι καλά. Όχι. Ούτε τον Καφέ είδαμε στο γύρο. Όχι, ούτε τον Καφέ. Νομίζω ούτε τον Ταμπίζα είδαμε στο γύρο.
Νομίζω πως έχεις δίκιο. Και αναρωτιόμασταν πριν πραγματικά ποιος ήταν στο πλάνο του Euro 2004 το backup του Γιώργου Κασιεταρίδη. Ναι, είχε την απορία ο Γιώργος ο Πετρίδης έξω και ψάχναμε και δεν είχαμε άλλο κλασικό δεξιμπακ στο ρόστερ. Δηλαδή αν χρειαζόταν θα έπαιζε ο Καψής ή κάποιος άλλος από τους center back. Ναι, ή ενδεχομένως ο Γουχού σε μια φάση ξέρω εγώ... Μια στιγμή παραφροσύνης. Ναι, Χεσούς Νάβας. Ναι. Ας πούμε. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Όχι. Η μοναδική θέση στην οποία δεν είχαμε δεύτερο παίχτη ήταν η θέση του δεξιού μπακ. Ναι. Είναι εντυπωσιακό, θέλω να πω το. Ξέρεις, το βλέπουμε τόσα χρόνια μετά. Όντως δεν είχαμε δεύτερο δεξιό μπακ. Νομίζω Καψής θα ήταν. Δηλαδή, αν χρειαζόταν, ναι, θα ήταν ο Καψής. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Γιατί θα αποδυναμωνόμασταν, είναι η αλήθεια, χωρίς τον Γιούρκο, ο οποίος είχε κάνει τρομερό γύρο. Θυμάστε τις ιστορίες. Ρεάλ Μαδρίτης τον ήθελε Ρεάλ, αλλά έχει υπογράψει την πόρτα. Τι να κάνουμε. Αφού υπέγραψε πριν το γύρο, ναι. Γιούρκα μου, τι να σου κάνουμε. Ναι, παιδιά, ο Τσάρτας έτσι παίζει. Ο Τσάρτας έτσι έπαιζε όλη του την καριέρα. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Όπως έπαιζε στην καριέρα, όπως έπαιζε στην Άουσα από τα μικράτα του, όπως έπαιζε στην ΑΕΚ, όπως έπαιζε στην Εθνική, έτσι παίζει και εδώ. Ο Βενετίδης ήταν τον backup του Γιούρκα. Τι είναι ο Βενετίδης, Τρίπιερ είναι. Δεν ήταν ακόμα φάση να παίζουμε με ένα από τα πόδια τόσο πολύ. Λοιπόν, ορίστε. Επίσης, ενώ έχουμε δει πολλές φορές δεξιοπόδα. Νάτι, αντεπίθεση. Πέναλτι. Δώσ' το κόρακα. Όχι. Ενώ έχουμε δει πολλές φορές δεξιοπόδαρα μπακ να παίζουν αριστερά, δεν έχουμε δει ποτέ αριστεροπόδαρο μπακ να παίζει δεξιά. Είναι πολύ σπάνιο. Ναι. Είναι πολύ σπάνιο. Νομίζω ότι έχουμε δει, μου διαφεύγει τώρα πια περίπτωση, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιο, ναι, αριστεροπόδαρο μπακ να παίζει δεξιά. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν ποτέ. Κανέναν και ποτέ. Εγώ. Μπορεί να υπάρχει. Δεν θυμάμαι κανέναν. Στατιστικά δεν πρέπει να έχει υπάρξει. Θυμάσαι κανέναν? Όχι. Όχι, δεν θυμάμαι. Βγαίνει ο Καραγκούνης. Όχι, δεν μπορεί. Ίσως βγαίνει για να τους πει να μην τον βγάλουν. Ναι, βγήκε ο Καραγκούνης και ξαναμπήκε ο Χαριστέας. Μάλιστα. Όχι ρε εσύ. Όχι ρε, δεν το βγάζεις τον Καραγκούνη. Μπορεί να παρέδωσε πια. Μπορεί να παρέδωσε. Ναι, εντάξει, ναι, μπορεί. Και θέλουμε και ένα center for, είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να παίζουμε χωρίς center for τόση ώρα. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Τέλος πάντων, έχει ένα τέταρτο ακόμα το παιχνίδι. Να πούμε Legends UEFA All Stars είναι το παιχνίδι στο 1-1. Και στα παιχνίδια τα υπόλοιπα, τελείωσε το Bala Town Paide 1-2. Τελείωσε το Παρτιζάνι Μαρσαξλόκ 1-1. Στις καθυστερήσεις, αλλά όχι τελικό, Τίκβες Μπρέιντα Μπλικ 3-2. Στο 81ο λεπτό, Σέλμπουν Σεντ Τζόζεφς 2-1. Στο 75 Μόρναρ Δυνάμο Τυφλίδας 2-0. Στο 81 Λαφιωρίτα Ισλόχ 0-1. Και στο 65ο λεπτό, Βάλουρ Βλάσνια 1-1 και Στιάρναν Λίνφιλντ 2-0. Αυτά για το Europa Conference League. Μάντεψε, έχουμε κόρνερ. Και για το Europa League, ναι, τώρα, Μπότεφ Μάριμπορ τελικό 2-1 και στις καθυστερήσεις Βίσλα Λάπη 1-0. Δεκτό, αυτό είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό τώρα, αυτή είναι η εικόνα Τσεχίας. Είναι η εικόνα Τσεχίας, γιατί έχουμε εικόνα από τη δεξιά πλευρά. Δεν είναι ο Δέλας, βέβαια. Με εκτελεστή τον Βασίλη Τσάρτα. Αν το κάνει το πρώτο δοκάρι. Να, Κατσουράνη, του λέει, έλα, στο πρώτο. Δεν το κάνει, το κάνει στο δεύτερο. Το κάνει στο δεύτερο και βγήκε ο Λέμα και την έπιασε. Έμα κατάλαβες. Το ξαναζήσουμε κάτω όλο. Άρα ο Κατσούρ δεν έχει βγει από τους αρχικούς. Ο Κατσούρ συνεχίζει και παίζει. Κανονικά. Ο Πέρσι Ολιβάρης έπαιζε δεξιά. Δεν το θυμάμαι ποτέ δεξιά, παιδιά. Ούτε εγώ το θυμάμαι αυτό. Ποτέ. Δεν θυμάμαι ποτέ τον Πέρσι Ολιβάρης δεξιά. Συγγνώμη. Επίσης, λέτε για τον Κεϊτά που ήρθε στην ΑΕΚ, είναι δεξιοπόδος και παίζει και αριστερό μπακ. Άλλο το να έπαιζε να έχει παίξει. Το θέμα είναι αν θα παίξουμε στην ΑΕΚ, θα το δούμε. Και είπαμε, δεξιοπόδαροι συνηθίζεται να παίζουν αριστερά. Ναι, το ανάποδο λέμε. Αριστερά μπακ. Επειδή κάποιος ανέφερε το Ρόμπεν. Αριστερά μπακ να παίζουν δεξιά μπακ. Ναι. Αριστεροπόδαρα δηλαδή, αριστεροπόδαρα, ναι, αριστερά μπακ να τους βάζουν δεξιά. Αυτό δεν έχουμε δει. Δεξιοπόδαρους ακραίους αμυντικούς έχουμε δει να παίζουν πολλούς, και αριστερά πολλές φορές. Γιατί είναι περισσότεροι οι δεξιοπόδαροι. Οι αριστεροπόδαροι είναι λιγότεροι. Σωστό. Επίσης, ο Λάκης θα μπορούσε να τον μπακ από τον Γιούρκα, ναι. Θα μπορούσε στη λογική Γουχού, θα μπορούσε να είναι και ο Λάκης. Τέλος πάντων. Όπου ετοιμάζεται και ο Ζήσης. Ο Ζήσης και αν έχει ασπρίσει. Ναι.
Πολύ. Νομίζω ότι και από τους πιο μεγάλους δεν ήταν ο Βρίζας της Εθνικής. Νομίζω ναι κι εγώ. Νομίζω ναι. Το θέμα ότι καταλαβαίνεις ότι πάμε να πάρουμε το παιχνίδι πλέον με Βρίζα Χαριστέα. Δηλαδή ο Ότο είπε ότι πρέπει να πάμε να πάρουμε το παιχνίδι πλέον. Λοιπόν, ο Ζήσης ο Βρίζας είναι το 73. Μάλιστα. Είναι... Ναι, όχι, είναι... δεν είναι από τους πιο μεγάλους. Όχι, δεν είναι. Όχι. Η πιο μεγάλη είναι ο Νικοπολής ο Ζακοράκης. Ναι, ναι. Αυτή είναι η πιο μεγάλη, που είναι 53. Αυτή είναι η πιο μεγάλη. Και ο πιο μικρός από όλους αυτούς είναι, συγγνώμη που θα το πω, ο παίκτης που μπήκε και τον έπιασε ο Μυριαίος στο πρώτο σπριντ. Παπαδόπουλος. Ναι. Μα είναι και ο τελευταίος που σταμάτησε την μπάλα από όλους αυτούς. Ναι, ναι. Με ξέρεις το Χαρκιά που έκανε ένα πέρασμα και την Μαχαϊκή στα 40 κάτι του, ας πούμε, και έπαιξε μερικά παιχνίδια. Από τους υπόλοιπους, ο Παπαδόπουλος έπαιζε μέχρι το 38, κάτι τέτοιο. Αυτός και ο Γιούρκας ήταν οι πιο μικροί. Ναι. Ήταν η μόνη του που ήταν το 81 γεννηθέντες. Δηλαδή. Και καλά λες, ο Παπαδόπουλος έπαιζε μέχρι το 2017. Έπαιζε μέχρι τα 36 του, ουσιαστικά στον Πανετολικό. Ενώ ο Γιούρκας το είχε κόψει 4 χρόνια νωρίτερα. Ναι. Ο Γιούρκας το έκοψε στα 32 του. Σκεφτείτε. Λοιπόν, θέλουμε να βγούμε μπροστά. Εντάξει, το μεν πνεύμα πρόθυμο, όπως καταλαβαίνετε. Οι δε Σάρκς, δύσκολο να πω, όμως γίνονται τάκλιν τώρα. Βγαίνουν όμως τρεις μέναν. Έγινε κακή πάσα. Έγινε μια πάσα που θέλω να πω πριν από 20 χρόνια μπα θα ήταν ήδη στα δίχτυα και θα κάναμε σέντρα. Αλλά τώρα ήταν μια πάσα που για δύο βήματα. Ο παραλήπτης της δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει και να σουτάρει. Δεν ξέρω γιατί ρε παιδιά αριστερό που έχουν το δεξί για περπάτημα και όχι δεξιό πόδαρι το αριστερό για περπάτημα. Δεν κατάλαβα τι λογική είναι αυτή. Δεν το καταλαβαίνω. Και ο Ζαγοράκης θα μπορούσε να παίξει δεξιμπάκ, έχετε δίκιο. Εάν χρειαζόταν θα μπορούσε να παίξει δεξιμπάκ. Στυλ, ξέρω εγώ, πινεδά. Ας το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, δεν χρειάστηκε ευτυχώς. Οπότε δεν έχουμε και θέμα. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά ακόμα, μπορούμε να πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου λιγάκι να πάρουμε κλίμα. Ο Ρεχάγγελ το ζει το παιχνίδι πάντως, πρέπει να πω. Δεν είναι σε φάση, ξέρεις, αυτόγραφα, σημαίες και τέτοια. Όχι, πάμε να το φάμε. Όχι, το φάγαμε. Και κολλάρα κιόλας. Ποιος το βάλε, ποιος έκανε αυτή τη σουτάρα. Λιούς Γκαρθιά. Μάλιστα. Πάμε στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μόλις το φάγαμε. Ναι, έβγαλε 2-3 ο Κατεργιαννάκης. Τώρα ένα μονοκόμμα το αριστερό από τον Λουίς Γκαρσία από το ύψος περιοχής. Στο 71ο λεπτό οι Legends των ευρωπαϊκών γηπέδων κάνουν το 1-2. Θα βγει και ο Φίγκο τώρα, θα ξαναμπεί ο Μακελελέ. Το οποίο ξεκίνησε η φάση, Κώστα μου. Αυτό με διέτα. Συγγνώμη Δημήτρη, συνέχισε. Λοιπόν, έξω ο Φίγκο, ο οποίος αποθεώνεται από τους παρευρισκόμενους Έλληνες. Εξαιρετική προσπάθεια και ο Φίγκο, όπως ο Καραγκούνης, συνεχίζει και παίζει πολλά τέτοια παιχνίδια και διατηρείται. Τα δική μας εθνική συνεχίζουν σε όλο το παιχνίδι ο Μπασινάς, ο Φίσας, ο Σεϊταρίδης. Τον αποκαφές κάνει ένα λάθος. Όπως ακούτε βέβαια όλος ο παλιός καλός Παναθηναϊκός συνεχίζει και παίζει. Και ο Κατσουράνης συνεχίζει να παίζει χωρίς πρόβλημα σε δυνάμεις. Μπήκε νωρίτερα ο Ζήσος Βρίζας για το τελευταίο δεκάλεπτο. 1-2, λίγες οι ευκαιρίες εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο, αρκετές για τους Ευρωπαίους που το γύρισαν φυσιολογικά, αφού από τους κορυφαίους εθνικής ήταν και οι τρεις goalkeeper με σημαντικές επεμβάσεις, και ο Νικοπολίδης και ο Χαλκιάς και ο Κατεργιαννάκης. Έχουμε κάνα δεκάλεπτο ακόμα για να τελειώσει αυτό το πολύ ωραίο φιλικό εδώ στη Γερμανία και στο Έσεν. Ωραία, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Παιδιά, ο Παπαδόπουλος που λέει κάποιος νομίζω γεννήθηκε στο Καζακστάν, όχι στο Ουσμπεκιστάν. Έχω την εντύπωση. Και θυμάμαι και ένα στιγμιότυπο που είχε παίξει κάποια στιγμή εθνική στο... Κάτσα να δούμε το γιατί πάει για τρίτο γκολ. Όχι. Παίζαμε ένα παιχνίδι στο Καζακστάν, στην Αστανά, και κάτι λέγανε... Στο Ουσμπεκιστάν. Ουσμπεκιστάν. Okay. Στο Γκαγκάριν του Ουσμπεκιστάν. Μάλιστα.
Τέλος πάντων, κάποιο παιχνίδι που παίζαμε, δεν θυμάμαι αν ήταν στο Ουσπεκιστάν ή στο Καζακστάν, αλλά μιλάγαν στη γλώσσα τους εκεί και ήταν δίπλα ο Παπαδόπουλος και τους αντιπάλους και τους απάντησε στη γλώσσα τους. Τέλος πάντων, δεν είχαν καταλάβει ότι είχε καταγωγή από εκεί, είχε γεννηθεί εκεί στην πραγματικότητα. Μαμό, τελείωσε το παιχνίδι Βίσλα Λάπη, μοδικό παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη του Europa League. Τελείωσε 2-0. Τελείωσε το Τίκβες Μπρέινταπλικ επίσης 3-2. Οπότε έχουμε 5 πλέον παιχνίδια σε εξέλιξη. Θα τα δούμε αργότερα, διότι τώρα η ώρα είναι 11.30. Οπότε πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12. Λοιπόν, το παιχνίδι στο Essen ολοκληρώθηκε. Όλοι φεύγουν αγκαλιασμένοι, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Ο Δημήτρης Μπαρζογλου είναι εκεί για να μας μεταφέρει το κλίμα και τις εικόνες. Η Εθνική Ελλάδος του 2004, επαναστές Ευρώπης, έχασαν, είναι η είδηση. Και αυτό με 2-1 από τους Ευρωπαίους που μας έκλεψαν στο τέλος. Έβαλαν κάτι πιτσιρικάδες, κάτι Λιορέντε, κάτι Λουίς Γκαρσία, κάτι Μεντιέτα που έτρεχαν ασταμάτητα και κέρδισαν 2-1. Δεν ήταν από τα φιλικά αυτά των βετεράνων, τα 4-4-6-6 που λήγουν. Ναι. Μια χαρά προσπάθεια έγινε, ενώ μπαίνουν και οπαδοί και τους κυνηγάνει security, το ζήσαμε και αυτό. Ο Jimmy Jam, ο Jimmy Jam, ο οποίος μας έδωσε το μισό γύρο τότε που έκοψε κάτι ανάσες αυτό από τους Πορτογάλους. Μπαίνουν κι άλλοι, τρέχουν οι securityτάδες, έχει και το θέαμά του όλο αυτό. Είναι εκπληκτικές οι προσποιήσεις που κάνουν οι Έλληνες και πέφτουν οι σεκιουριτάδες που δεν μπορούν να τους πιάσουν. Χειροκροτήματα για τους Έλληνες διεθνείς. Κάποιοι πενιντάρισαν, κάποιοι πιο μικροί. Είχαν εξαιρετική προσπάθεια, πολύ μεγάλη θέληση. Πραγματικά μας συγκίνησαν από τότε που τους είδαμε μέχρι το τέλος που προσπάθησαν για να ισοφαρίσουν, για να μην χάσουν. 1-0 με τον Γιαννακόπουλο. Το γύρισαν οι Ευρωπαίοι με τον Φίγκο και τον Λουίς Γκαρσία την ώρα που αποθεώνεται και πάλι ο Ότο Ρεχάγκελ. Μακάρι να είμαστε γεροί, να και εκείνοι γεροί τους ξαναδούμε, πραγματικά αυτό θέλουμε. Όλα αυτά τα παιδιά που 20 χρόνια μετά συνεχίζουν την προσπάθεια, φοράνε και πάλι το εθνόσημο στο στήθος, παίζουν στην Ευρώπη, συγκεντρώνουν πολύ κόσμο και μακάρι να συνεχίσουν να είναι γεροί, όπως βλέπω το Χαριστέα που τώρα ευχαριστεί όλο τον κόσμο που είναι εδώ και τους αποθεώνει. Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Δημήτρη, με το κελελέ, κάνει δηλώσεις. Ωραία, ωραία πράγματα. Όλα αυτά είναι πολύ πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας λέτε εσείς τώρα. Να σας πω, κρατάω, το μόνο που κρατάω λέει είναι αυτό που ψηλώ πριν δύο μέρες. Βρισκόμαστε 90 λεπτά μακριά από το να δούμε, ή 120 λέω εγώ, από το να δούμε εξαιρετικά ξεφτιλίκια Άγγλων σε όλη την Ευρώπη. Τα ονειρεύομαι τα ξεφτιλίκια. Σε όλο τον κόσμο, θα λέγα εγώ. Μπαίνει τον Μπουσουλίνη, θέτει το θέμα Ισπανία εναντίον Αγγλία σε μια άλλη βάση. Λέει Αγγλία, Beatles, Floyd, Class κτλ. Ισπανία, κοραθών, κοραθών, κοραθών. Come on, England! Οκ. Κύριε Κώστα, θέλετε να δούμε παρείτσα τον τελικό του Euro στον καναπέ μου, μασώντας ταμπάκο σαν αληθινοί άντρες? Με μας, Δραπετσόνα, 48, πρώην βατραχάνθρωπος, δύο μάτια, δύο χέρια, μία θήκη καπνού. Στα καλαμάκια που γράφουν ότι πλένονται έως 50 φορές, ποιος άνθρωπος θα κάνει χαρακές για να είναι σίγουρος πως δεν θα τα πλύνει 51 φορές και ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του μετά την Εθνική Αγγλίας? Ωραία. Πόσο τιμά τον Τσούτσικα που το πρωί καλημέρισε το πιο σκληρά εργαζόμενο Πάνο Ρίλο, λέγοντάς του ότι είναι ντυμένος στα μαύρα και ότι θρυνεί την επιστροφή του στο πλατό. Εγώ πάντως το καταδικάζω. Υπάρχει κανείς που δεν το γλεντάει σε αυτό το σταθμό το Ρίλο? Πόσο τιμάει, λέει ο Γκάλις Κούπερ, φαρμακοποιώτης γειτονιάς μου στην Καστοριά, που όταν πήγα να πάρω σπρέι για τη μύτη, μου ευχήθηκε καλά ξεβουλώματα. Αυτά είναι. Τόσα χρόνια δεν μου το έχει πει ένας άνθρωπος αυτό. Μεγάλη αλήθεια. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας που όταν βγαίνουμε από τον ντους δεν ξέρουμε αν είμαστε βρεγμένοι ή υδρωμένοι. Ναι. Λέει ο Ζαν-Κλοντ Σαρδάμ. Mm-hmm. Είναι ο Σάουθγκέιτ ο τύπος που φέτος παραγγέλνει μόνο παλώμα όπου πάει και αν του πούνε ότι δεν έχει ξενερώνει και μετά δεν ξέρει τι να παραγγείλει. Mm-hmm. Και αν ναι, είναι ο ίδιος που πέρσι έκανε το ίδιο ακριβώς με Aperol. Κύριε Γιάννη, με το αξίριστο look σας είστε πολύ brutal.
Θέλετε να έρθετε από το loft μου στην Πεύκη να δούμε τον τελικό την Κυριακή φορώντας μόνο τα αρώματά μας? Λέει ο Αντρέι Τσιφτσένκο. Μεγάλη αλήθεια. Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που παραγγέλνουν ρούμι κόλλα και αυτοί που παραγγέλνουν αβάνα κόλλα. Κανείς δεν θα πει Μπακάρντι κόλλα, ούτε Κάπτεν Μόργαν κόλλα, ενώ αν ακούσω Παμπέρο κόλλα θα φύγω μακριά. Μπακάρντι κόλλα ναι. Παίζει. Μπακάρντι κόλλα παίζει. Ναι. Κάποιος λέει ο Φίγκο μεγαλώνοντας φέρει λίγο σε Γιώργο Βέλτσο. Ναι. 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 Ναι, ισχύει. Είναι ο Γιαννακόπουλος αυτή την ηλικία καλύτερος από τον Άντωνη? Αναρωτιέται ο Ντέιβιντ Μπαγκέτα. Ναι, λέω εγώ. Εγώ λέω ναι. Ναι. Παιδιά, τελευταίο Fight Club για τη σεζόν. Να πούμε Παρασκευή 19 Ιουλίου. Και πρώτο Fight Club με το καλό για την επόμενη σεζόν τη Δευτέρα 19 Αυγούστου. Ξέρετε, έχετε ρωτήσει αρκετές μέρες, τώρα πλησιάζουν οι μέρες, να το πούμε. Μεγάλη αλήθεια, στην ανάκρουση γαλλικού εθνικού ύμνου, πάντα μα πάντα η κάμερα θα ζουμάρει στο Didier Deschamps την ώρα του στίχου Marchons, Marchons. Δεν το έχω προσέξει αλήθεια, είναι, αλλά άμα το λες, εγώ οφείλω να το δεχτώ. Ναι. Μαρσόν, δεν ξέρω πώς είναι. Προφέρεση που ξέρεις τα γαλλικά είναι Μαρσόν. 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 Ωραία. Λοιπόν, ναι. Είναι ο Southgate αυτός που μόλις το σηκώσει θα βγάλει μπλουζάκι κάτω το πουκάμισο που θα γράφει Fight Club πονάς? Λέει ο Τεσαγίσεβιτς. Κάτω, τον έχει στηρίξει κανένας άλλος εκτός Αγγλίας περισσότερο από ό,τι τον έχω στηρίξει εγώ, για παράδειγμα? Έλατε. Αν πει τσαούσι πονάς το καταλάβουμε, αλλά να με πάρει και εμένα η μπάλα. Εμένα ναι. Έλατε. Φουκαράσκο λέει η μοναδική ομάδα που μας έκανε περισσότερες ευκαιρίες από την Τσεχία στον ημιτελικό είναι η σημερινή All Stars. Και είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια αυτό. Επίσης θέλω να πω, επειδή το διάβασα, ότι αν τυχόν η Αγγλία πάρει το Euro, ο Southgate θα χρηστεί σερ. Oh. Και αυτό είναι ένας ακόμα λόγος να παρακαλάμε. Είναι. Δηλαδή, όλη αυτή η σεμνή τελετή, το σπαθί που θα κουμπάει στον ώμο του. Η συγκίνηση, γιατί ξέρεις, ο τίτλος του ΣΕΡ απονέμεται σε ανθρώπους που κάνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την χώρα, για την κοινωνία κτλ. Που έχουν λειτουργήσει σαν παραδείγματα. Ξέρεις, οπότε, αν ας πούμε, έχει καταφέρει ο Southgate να πάρει, θα χρηστεί ΣΕΡ. Ναι. Δεν θα είναι μια υπέροχη να είναι ο ΣΕΡ Southgate. Βεβαίως. Δηλαδή, γιατί να είναι ο ΣΕΡ Alex Ferguson, δηλαδή, να το πούμε και έτσι, και να μην είναι ο Southgate. Να είναι ο Southgate. Να είναι ο Southgate. Λέει ένας φίλος παλιότερα, σας είχα κατηγορήσει και εγώ για boomers, κυρίως για καβλάντα. Αλλά όσο βλέπω τα βίντεο των λερών στο TikTok που αντιγράφουν viral ξένα βίντεο με χιούμορ επίπεδου Σεφερλή, μετανόησα πλήρως, ζητάω ταπεινά συγγνώμη και θα προσπαθήσω να ξαναμοιηθώ από εσάς. Ο Δαλματίας Αλμέιδα λέει στο ξέσπασμα του Southgate χθες μετά το match, εκεί που φώναζε Yeah, come on, και one more, σίγουρα θα έβρεξε το βρακάκι του πάνω στην ένταση. Και δικαίως λέω. Και δικαίως. Λοιπόν, αυτό δεν το θυμάμαι. Λέει ένα φίλο του Νταμπίζα ήταν το πουλέν του Ρεχάγκελ. Τον σήκωσε στο 8ο λεπτό του πρώτου αγώνα και τον έβαλα να κάνει ζέσταμα στο κόρνερ και από εκεί μετά σε κάθε αγώνα σηκώνοντα για ζέσταμα στο 8ο λεπτό για γούρι. Αυτό δεν ήταν πρώτη φορά το ακούω. Ναι, ναι, πρώτη φορά. Ναι, μπράβο. Πήγε μια καλή νύχτα στο 10χρονο Άρη που δεν πάει για ύπνο, λέει ο Μπαρμπαμίτσος. Ο Άρης θα πάει για ύπνο σε 13 λεπτά. Δεν πειράζει τώρα, αφού κρατήθηκε μέχρι παρά 13. Είναι ο Άντωνη ο αγρίτης της Βραζιλίας? Ναι, λέω. Με χειρότερο finishing από τον Αγρίτη. Ναι. Πάω στο ATM, βάζω την κάρτα μου, μου την κρατάει, μαυρίζει η οθόνη, το κοπανάω 3-4 φορές, βγάζει την κάρτα. Α, κύριε Κώστα, α, η θεωρία σας επιβεβαιώνεται. Πες και την αλήθεια, όταν το κοπάναγες, έβριζες και λιγάκι. Ναι, αυτό περιμένω. Έχει σημασία. Αυτή είναι η λεπτομέρεια που λείπει. Δηλαδή, κοπάναγες μουγκά ή κοπάναγες ρίχνοντας μερικά, ας πούμε, επιλεγμένα καντήλια. Mm. Είναι η Emma Stone για το λάνθιμο ό,τι ο Ραμπιό για το Didier Deschamps? Αν ό,τι και το φίλο την Duncan. Μάλιστα. Εδώ λέει κάποιος έγινε σε ρωτάκης ο Γκάρεθ, δεν θα γίνει? Τώρα κι εσείς. Κακοί άνθρωποι. Είναι ο Didier Deschamps για τους midfielders ό,τι και ο Δημήτρης Κοντολάζος για το πάλκο και τις πίστες. Λέει ο Μουσταφά Φαλλός. Κάποιος λέει ο Southgate βέβαια έχει ήδη κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει δώσει τροφή επί 30 χρόνια σε χλέβες, συνθήματα και memes για το πέναλτι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό το πράγμα, αλλά... Ισχύει.
αλλά έχει κάνει και πράγματα που αν τα καταφέρει ειδικά την Κυριακή. Ο Απόστρατος Τζότζογλου λέει είναι ο Southgate αυτός που στο ταμείο σούπερ μάρκετ σε βλέπει με δύο πράγματα και δεν σε αφήνει να περάσεις γελώντας χερέκα. Όχι, το αντίθετο. Ναι. Το αντίθετο. Ήταν η σημερινή εμφάνιση του James η κορυφαία της καριέρας του. Ναι. Αν δεις και ο τραγανός δέλας. Είναι ο Μπερνάρτο Σίλβα στερεοτυπική φάτσα συμπαίκτη Μέση και παίκτη Γκουαρδιόλα που απλά έτυχε να γεννηθεί Πορτογάλος και να κάνει το χαμάλι του Κριστιάνο. Ναι, ναι σε όλα. Ο Είναι Μακέντα τούτο το έργο έχει στείλει την εξής μεγάλη αλήθεια. Τα εμπρός στο φανάρι μηχανάκια κοιτάζουν το φανάρι επίμονα περιμένοντας να ανάψει πράσινο όπως ακριβώς το κουτάβι περιμένει τη λιχουδιά από τον ιδιοκτήτη του. Εσύ μπορείς να επιβεβαιώσεις. Ναι. Ναι. Παραστάτης Μπολσονάρος λέει: ενώ κάθε φορά περιμένω με χαρά να ακούσω την εκπομπή σας, κάτι μέτρωγε μέσα μου, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Σκεφτόμουν γιατί στα λαπεδάκια και όχι σε μένα. Μέχρι σήμερα που ψωνίζονται στο σούπερ μάρκετ, η φωνή μιας μανούλας από το διπλανό διάδρομο με έβγαλε από το υποσυνείδητο κόμπλεξ του επαρχιώτη. Μάξι με, φρόνημα σε παρακαλώ. Στρίβω γρήγορα στο διάδρομο για να το δω από κοντά, να έχει ο Θεός καλά το ζευγάρι και το δεκάχρονο μικρό με το τόσο ηρωικό όνομα. Είδες. Είδες που σου είχε και σένα. Έτσι είναι. Μεγάλο Τάκη Φίσα, μα ενημερώνει φίλοι, είπε επιλέξει ότι το Φίγκο τον έχει τσούξει. Μόνο λουτρό αλήθεια από τον Τάκη το Φίσα. Λουτρό αλήθεια. Ορίστε, απαντάει αυτό απευθεία για το ATM. Ξέρετε κανένα να κοπανάει ξερνώντα γλυκόλογα. Εννοείται ότι παραλέπευτε και το ανάλογο μπινελίκι. Μαύρησε η οθόνη του ATM, του ρίξα τρεις μπουνιές και το σπάσα, βγήκε η κάρτα και τώρα κάθομαι μαζί του στο κρατητήριο. Λοιπόν, τα μπινελίκια κάθετος χτυπήματα σε μηχανήματα και συσκευές έχουν 23% παραπάνω πιθανότητες να πετύχουν αν υπάρξει επίκληση προς τα θεία. Λέει ο Θέλει ο Νάνα να κρυφτεί και ο Τενχάχ δεν τον αφήνει. Λέει ο Γλόμποκοπ, λέει ταυτίζομαι 100% μέσα με το σχόλιο για τον αριθμό και την ποιότητα αγώνων. Έβγε Μπιέλσα, μπράβο και σε εσάς. Είμαι 36 ονών και καιρό τώρα αναρωτιέμαι αν είμαι ο μόνος που δεν μπορεί να δει Euro. Γενικά έχω μπουχτίσει από τα πολλά μάτς. Τα τελευταία χρόνια έχω γίνει full μπασκετικός, βλέπω Ευρωλίγκα και θα έχω την τύχη με την Παρή να δω από κοντά του χρόνου επιτέλους αγώνες. Δυσκολεύομαι να δω μπάλα, αντί λίγο Πανάθα και λίγο Τσουλού. Όπως λέει ο κύριος Κώστας, και τον μπάσκετ πάνε να μας το χαλάσουν. Δεν πάω πιστεύω ότι έτσι όπως πάμε θεατές και παίχτες θα καούν όσο δεν πάει. Το καλό νέο είναι πως στη ζωή μπορείς να κάνεις τόσο πολλά πράγματα και να χάσεις αγώνες είναι πολύ δευτερεύον. Ναι. Ο Southgate είναι ο τύπος που δεν θα βγάλει τη ζώνη στο αεροπλάνο που προσγειώθηκε μέχρι να σβήσει όχι η ένδειξη, αλλά το αεροπλάνο το ίδιο, λέει ο Αδαμαντίδης για τρεις. Λοιπόν. Ξέρεις ότι η αγαπημένη μου ενασχόληση στην προσγείωση του αεροπλάνου είναι να πειράζω την αγκράφα τη ζώνη στο αεροπλάνο, σαν να την ανοίγω αυτό που κάνει στο τσακτσάκ. Ναι, τακ, ναι. Και να αρχίσω να ακούω δίπλα-δίπλα να ανοίγουν οι ζώνες. Δεν ξέρω να το έχω ξαναπεί. Χωρίς να την ανοίξω, δηλαδή κάνω το μεταλλικό ναι, πάνω κλακ, στο... κλακ, ναι, ναι, κλακ, ναι. Σαν να την έχω ανοίξει ναι. Και αρχίζω μετά και ακούω δίπλα που αρχίζουν και ανοίγουν οι ζώνες, ενώ το αεροπλάνο το έχει τροχιοδρομία ακόμα. Δοκιμάστε και το. Και πιάνει πάντα. Πάντα, πάντα, πάντα. Σου έχω πει δύο τα αγαπημένα. Αυτό δεν στο είχα πει μάλλον. Το άλλο είναι το να πηγαίνω σε ουρά, ξέρω άμα τύχει να είμαι σε τράπεζα ή σε εφορία οτιδήποτε και να πω εκεί μας κατάντησαν οι αλήθειες. Ναι, εντάξει. Είναι εξασφαλισμένη επιτυχία όταν είστε σε ουρά και βαριέστε, δοκιμάστε το. Θα περάσετε υπέροχα γιατί μία που θα το πείτε μουρμουρίζοντας και μία που θα γίνει επανάσταση από τους γέροντες. Ναι. Υπέροχα. Υπέροχα, πραγματικά. Το δηλαδή, θέμα είναι να το λες με το σωστό ύφος και με το σωστό να μην το λες πολύ δυνατά. Όχι δυνατά. Πολύ όχι δυνατά. Είσαι σαν να ακούσουν οι διπλανοί γέροντες. Ναι, ναι, οι διπλανοί, ναι. Δηλαδή τρεις-τέσσερις που είναι δίπλα. Αμέτα, από στόμα σε στόμα θα πάει σε όλη την τράπεζα, σε όλη την εφορία, σε όλη την πολεοδομία, οπουδήποτε. Ή αν είστε πιο λακωνικοί, μπορείτε να πείτε. Αχ, αλήτες. Αυτό. Καλό, και αυτό μπορεί και να αυτό δουλεύει. Και αυτό ξεκινάει. Αυτό δουλεύει. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο πρώην Πέμπτος Καμαρά έχει στείλει το εξής και παρακαλώ την προσοχή σας. Λέει, σαν βγει στον πηγεμό για το Παγκράτη, να έφυγε να είναι στεγνό ο δρόμο, γεμάτο χίπστερ φασαίου, γεμάτο τουρίστε, τα τριζόνια και τι μουσίτσε, τον οργισμένο Έλληνα, να μην φοβάσαι. Άσχετο αυτό με το μήνυμα. Το μήνυμα το βασικό είναι το εξή. Τα τελευταία χρόνια, τα αρκετά τελευταία χρόνια, κατοικώ στο Παγκράτη. Και όσοι ξέρουν από το Παγκράτη, όσοι ξέρουν από το Παγκράτη, ένα πράγμα ξέρουν ότι είναι το αμέσω χειρότερο από το πάρκινγκ. Εντάξει, λέει, ίσω είναι και φασαίοι, δίθεν κουλτουρέ και το μείγμα τουρίστα με αυτού που εργάζονται remotely και δίνουν ένα νεφρό δικό μας ενίκεια και χαίρονται. Αλλά αυτό στην πραγματικότητα είναι οι κατσαρίδες. Ακούστε λοιπόν να σας πω για αυτές. Σαν κάτοικος πλέον έχω πετύχει πολλές, θα έλεγα, διαφόρων ειδών σε διάφορες στιγμές. Συνήθως όμως ξημερώματα όταν ξεκινούσα να ετοιμαστώ για δουλειά και μου διέλυαν κατευθείαν τη μέρα περισσότερο από το ξύπνημα από αχάραγα. Ειδικά όταν πήγα να φτιάξω τον καφέ μου,
Φρέντο Εσπρέσο από τα χεράκια μου που και ο κύριο Γιάννη ισοζήλευε, και έβλεπα μία με δύο κοντά στην καφετέρια ή δίπλα πάνω στα αντικείμενα του καφέ. Μετά από όλα αυτά, θυμάμαι την κορύφωση πέρσι μετά από απεντόμωση στην πολυκατοικία, όχι στο διαμέρισμα μου επειδή έλειπα. Ένα βράδυ πριν κοιμηθώ και πηγαίνοντας να πάρω το νεράκι μου από το ψυγείο, βλέπω ένα πλάσμα στην εξώπορτα. Μα τι πλάσμα, μέγεθος λίγο λιγότερο ίσως από το μικρό δάχτυλο του χεριού μου, αλλά κεραίες ικανές να πιάσουν CNN, BBC και Al Jazeera μαζί. Ίσα με τα κανονικά μου δάχτυλα σχεδόν. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να πιάσω κάποιο σπρέι αποσμητικό και αναπτήρα και να το κάνω κούγκι. Η δεύτερη μου, ευτυχώς, ίσως και όχι, ήταν να θυμηθώ ότι έχω ένα τέζα για τις κατσαρίδες, να πάω να το φέρω μέσα και να ψεκάσω. Και αυτό πάω να κάνω. Τη βλέπω στην πόρτα, στοχεύω, αυτή με κοιτάει βλοσιρά, αρχίζω να φλιτάρω και ω Θεή, το απάτσι απογειώνεται προς τα πάνω μου, έρχεται καρφί. Τα κάνω πάνω μου, αλλά μένω ψύχρεμος και συνεχίζω να την ψεκάζω, σαν να πυροβολώ κακοποιώς αμερικανική ταινία που κάνει τελευταία απόπειρα. Συνεχίζει ακόμη προς τα πάνω μου και εγώ συνεχίζω να φλιτάρω, μέχρι που σχεδόν την είδα να πλησιάζει να με φασώσει. Εκεί ευτυχώς καταρρίφθηκε, έφυγε πλάγια, πέφτει χάμου και συνεχίζω να φλιτάρω σαν να έχω PTSD. Ντρέπομαι που σας το λέω, αλλά το σπίτι μύριζε τέζα για μέρες και τα πνευμόνια μου είχαν ποτίσει, ενώ είχα υδρώσει σε σημεία που δεν έχω υδρώσει ούτε μετά από σκληρή προπόνηση, ούτε μετά από ωραίες περιγραφές του κυρίου Κώστα να πριονίζει δέντρα κτλ. Φέτος, μετά από όλη αυτή την out of body experience, θα έλεγα, τυχαίνει απεντόμως να γίνεται μέρα που δουλεύω, αλλά να με έχει επισκεφθεί η μάνα μου. Οπότε λέω, ήρθε η ώρα, θα πληρώσω για όλα και δεν πειράζει, ψεκάσουν και τη μάνα μου. Σημασία έχει να φύγουν οι κατσαρίδες από εδώ. 5 ευρώ η απεντόμωση σπιτιού, συν 10 για να βάλω μια γέλη που στην ουσία ήταν 3 σταγόνες σε 3 σημεία. Και ναι, κυρία, από εκείνη τη μέρα νιώθω ασφαλής, ήρεμος, όλα έχουν αλλάξει. Μπαίνοντας όμως σήμερα στο ασανσέρ με τα ακουστικά μου, ενώ ακούω τον αγαπημένο ίσως ράπερα εδώ του κυρίου Ιάννη χαρούμενος, ξαφνικά γυρνάω και κοιτάω την πόρτα και βλέπω ξανά το ίδιο πλάσμα πάνω στην εσωτερική πόρτα του ασανσέρ. Ω μπιπ το σπίτι σου, αναφωνώ, και μαζεύουμε στην άλλη άκρη του ασανσέρλες και φοβάμαι ότι στην καλύτερη θα με κλέψει. Τέλος πάντων, φτάνω στον όροφο, βγαίνω έξω, μπαίνω σπίτι, το σκέφτομαι και το σκέφτομαι αν την ψεκάσω ή όχι. Λέω, δε μπιπ, αν δεν την ψεκάσω, την πετύχω ξανά στο ασανσέρ. Εξοπλίζομαι, παίρνω και δικό μου τζέλ που είχα από πέρσι, βγαίνω, βάζω λίγο και κντούπι πόρτα. Μένω έξω χωρίς κινητό, χωρίς κλειδιά, χωρίς κάρτα, τίποτα. Ευτυχώς μου άκουσαν κάτι γειτόνι και ήρθε κλειδαράς και μου κόστησε ένα 20 ευρώ ακόμη. Συμπέρασμα, οι κατσαρίδες είναι εκδικητικές και οι Ιαπωνέζες είναι στενές. Μάλιστα. Μάλιστα. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Ο πρώην πέμπτος Καμαρά. Μάλιστα. Μια άλλη πολύ καλή ιδέα για να ξεσηκώσετε τα πλήθη και το ηθικό στην παρέα. Λέει ένας φίλος στην Άνδρο το 1995 με τις μεγάλες φωτιές. Ήταν μια παρέα γερόντων δίπλα από το ξενοδοχείο. Ναι. Και κάθε τρεις και λίγο φωνάζανε το παράθυρο. Τα κάψανε όλα! Καλό. Καλό, αλλά αυτό επειδή είναι λίγο, έχει να κάνει με φωτιές και είναι πολύ στενάχωρο, δεν έχει πλάκα. Δηλαδή θέλω να πω τώρα, αν έχουν καεί, ξεσηκώνεις εκείνη τη στιγμή όντως την ιερή αγανάκτηση του κόσμου, αλλά έχει να κάνει με καμένες περιουσίες. Και, ενώ το, ξέρω εγώ, εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες, είναι πολύ ουδέτερο. Οπότε ξέρεις, δεν κουβαλάει τη στεναχώρια που κουβαλάνε τα καμένα δάση και τα δέντρα και τα σπίτια. Είναι τα μούτρα του Ντεσάν. Αυτά ιδιοκτήτη σερβιτόρου ελληνικής ταβέρνας που περιμένει οικογένεια τουριστών να παραγγείλουν κάτι παραπάνω από μια χωριάτικη στα τέσσερα. Είναι λίγο ξινός. Είναι αρκετά ξινός ούτε σαν. Ο Ζαν-Κλοντ Σαρδάμ λέει: το αγαπημένο μου είναι να πάω σε σούπερ μάρκετ και να λέω γιατί δεν έχετε άλλο ταμείο. Έρχεται πάντα άλλη ταμεία και από δέκα τους βρίσκομαι πρώτος. Το έχω ακούσει, δεν συμβαίνει πάντα. Και αυτό τώρα το κάνεις προς ίδιον όφελος. Ναι. Δηλαδή το κάνεις για να εξυπηρετηθείς πιο γρήγορα. Ναι, ναι. Το να πεις στην ουρά, εκεί μας κατάτησαν οι αλήτες, δεν σου προσφέρει τίποτα άλλο πέρα από ευχαρίστηση. Σωστά. Δηλαδή δεν θα εξυπηρετήσει γρήγορα. Mm-hmm. Απλά θα γίνει κέφι στην τράπεζα. Ναι, και στο οποίο δεν θα συμμετέχεις εσύ παρά μόνο μετά ως θεατής και ακροατής. Αυτή είναι η σημασία. Δεν έχει νόημα να ξεκινήσει μια κουβέντα και μετά να μπεις μέσα και εσύ και να συμμετέχεις. Πρέπει να κάτσεις μετά απλώς να το απολαύσεις. Αυτό έχει νόημα. Mm-hmm. Sorry κιόλας. Ο Άντραχ Μαφούτης λέει. Αυτό που περιέγραψε ο φίλος με την παγκρατιώτικη κατσαρίδα το έχω πάθει με ξαναμένη παγκρατιώτησα φασέα. Για μένα πάντα το παγκράτι θα μου θυμίζει το φρέντο καπουτσίνο πακέτο που πήρα έναντι 3,30 ευρώ. Τουλάχιστον ήταν οικολογικός καφές. Ένας φίλος λέει: η ικανότητα των ακροατών αυτής της εκπομπής να κάνουν το πιο απλό και πεζό πράγμα Οδύσσια είναι πραγματικά κομική ιδιοφυΐα. Ελπίζω πήρε τον καφέ 3 και 30 να τον κλωνοποιήσεις και να τον έχεις για πάντα δίπλα σου. 3 και 30. 3 και 30 πακέτο. Όχι, είναι όχι, ρε, ναι. Ήταν οικολογικός όμως. Α, ήταν οικολογικός. Α, εντάξει τότε. Ναι. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Ότι έκανε 3,30. Τότε εντάξει. Τι γίνεται, ρε.
Τι γίνεται. Τέλος πάντων. Είναι ο Πίκφορντ πρωταγωνιστής σε πολεμική ταινία Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Πίκφορντ είναι πολύ παλιά φάτσαρα. Λέω ότι είναι, αλλά αυτό που πεθαίνει στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό ο γενναίος που βγαίνει πρώτο, ξέρει, βγάζει πρώτο το κεφάλι από το χαράκωμα και τον πετυχαίνει σφαίρα. Είναι ο καλός 19 που έχει κάνει πολλούς φίλους στην πορεία προς τον πόλεμο. Και ενώ που φτάνει το δίσκο, λέει: παιδιά, μην ανησυχείτε, θα πάω εγώ να εχνηλατήσω. Και με το που βγάζει το κεφάλι, τον βαράει σνάιπερ. Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Τέτοιο είναι ο Πίκφορντ. Είναι καλό παιδί, φαίνεται από τη φάτσα του. Αν είναι καλό, πρέπει να κερνάει μπύρες στην μπαμπ, να είναι λογοτιμή τη. Ναι. Να το γουστάρουν οι φίλοι του, να του λένε. Είναι τέτοιο τύπο. Ναι, είναι αυτό ο παιδί μου που του δίνουν οι φίλοι τη κοπέλα του μεθυσμένε να τη γυρίσει σπίτι, γνωρίζοντα ότι θα τη ακουμπήσει. Πάντα χρειάζεται να θέσει άνθρωπο εμπιστοσύνη. Τέτοιο. Τι σημαίνει, ρε παιδί, οικολογικό καφέ. Πετάει και τα σκουπίδια του σπιτιού το βράδυ. Εκεί μα κατάντησαν οι αλήτε. Για να σκοτώσω υπτάμενη κατσαρίδα χρειάστηκα ηλεκτρική ρακέτα και τέζα και μου πήρε 10 λεπτά. Άραγε με την ηλεκτρική αυτή ρακέτα κάνει δουλειά για τις κατσαρίδες. Δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει. Σκέτη, χωρίς τέζα. Δηλαδή, αν κάνει δουλειά όπως κάνει με τις μύγες, ας πούμε, αν κάνει και με τις κατσαρίδες υπτάμενες. Ωραίο challenge είναι αυτό. Ναι. Καλό, δεν ξέρω όμως. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι ώρα. Ρε εσείς διάολοι και με αυτό κλείνουμε. Μου έχετε κολλήσει αυτό το. Mm-hmm. Και το πετάω σε random σημεία της ημέρας. Όχι μόνο σε σένα, πρέπει να πω. Λοιπόν. Και σε μεγάλα και σε μικρά παιδιά έχει κολλήσει. Έχω να πω. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Έχεις ετοιμάσει κάτι καλό για αύριο? Βεβαίως. Έχεις ετοιμάσει αφιέρωμα Β' μέρος στον πόνο, ίσως? Όχι. Γιατί? Όχι. Πρόλαβε σε ένα αφιέρωμα να εξαντλήσει την τεράστια δισκογραφία, την τεράστια μουσική παράδοση του πόνου, αυτό εννοεί? Λοιπόν, αύριο. Θα είμαστε εδώ με τον, Ζαφύρη Πετρόπουλο, τον άνθρωπο πίσω από το Χούμπα. Έχει ξανάρθει πριν από αρκετά χρόνια, το θυμάστε. Ξέρετε τα παιδιά του Χούμπα, δεν τα ξέρετε, humbazin.gr. Και θα συζητήσουμε διάφορα ωραία ποδοσφαιρικά old schoolάδικα για τη γελιότητα των spins και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ σε όλους.